Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Τηρουμένων των αλλαγιών και για να τιμήσουμε τους ακαδημαϊκούς, στηρίσαμε και εμείς το ακαδημαϊκό τέταρτο. Έτσι λοιπόν είμαστε 10 και τέταρτο. Να ξεκινήσουμε αυτή την ενότητα που φιλοδοξεί να αλλάξει κανάλι. Γενικά κάθε χρονιά, τις τελευταίες 4 χρονιές, κάνουμε μία αναφορά και μία παράλληλη ενότητα που αφορά το μέλλον της τηλεόρασης. Φέτος τα γεγονότα ήταν λίγο περίεργα. Πότε προϊόνιζαν μια βία αλλαγή για το μέλλον της τηλεόρασης. Τα πράγματα ίσως φαίνονται πιο ομαλά τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως ζούμε σε μια φάση κυματισμού, όχι μόνο μέσα από τα ραδιοκύματα, αλλά και μέσα από τα επιχειρηματικά πρότυπα τα οποία φιλοδοξούν να καθιερωθούν ελλείψη του ενός ορισμένου τοπίου, θα έλεγα, στο χώρο των UHF. Σε κάθε περίπτωση, όπως και η έχουσα το Γενικό Πρόσταγμα, κυρία Σόνια Χαϊμαντά, στη συγκεκριμένη ενότητα θα μας αναφέρει, είναι ότι καλώς ή κακώς το μέλλον μας δεν ανήκει πια στην επίγεια τηλεθέαση. Ίσως αυτό είναι και debatable και θα το δούμε και στο round table που θα ακολουθήσει, ποιο μοντέλο τελικά θα επικρατήσει, αν επικρατήσει κάποιο. Ίσως τα ηλικιακά πρότυπα τα οποία τελικά οδηγούν προς το ένα ή το άλλο μοντέλο τηλεθέασης. Και το μεγάλο ερώτημα που θα μας ταλαιπωρήσει, ίσως και για τις επόμενες χρονιές ακόμα, είναι αν η τηλεόραση είναι τελικά το τηλεκοντρόλ. Αν η τηλεόραση δηλαδή αντιπροσωπεύει το best available screen, όπως λέμε, καθόμαστε, πατάμε το κουμπί, αποδεχόμαστε το γεγονός ότι είναι πολύ απλή η τηλεθέαση, αλλά αποδεχόμαστε ταυτόχρονα το γεγονός ότι είμαστε μόνο δέκτες. Επίσης, φιλοδοξούμε μάλλον να θέσουμε και τον ανταγωνισμό όχι μόνο μέσα από το ελληνικό επιχειρηματικό πλάνο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τους λεγόμενους over the top. Για παράδειγμα, αναφέρω το YouTube στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οποίος ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς διεκδικεί, όσο αυτό μπορεί να λέγεται αγορά ή όσο αυτό μπορεί να λέγεται διεκδικεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλα αυτά θα τα βάλουμε λίγο στο τραπέζι της συζήτησης και το πλαίσιο όλων αυτών θα μας θέσει πρώτα απ' όλα η κυρία Σόνια Χαϊμαντά, η οποία θα καλέσει και τους ομιλητές έναν-έναν για να πάρουμε και ένα αρχικό πλαίσιο για το τι τελικά μιλάμε. Κυρία Χαϊμαντά, περάστε. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι πολύ περισσότερο από αυτά που είπε ο κύριος Ξανθάκης. Θέλω να σας ευχαριστήσω μόνο θερμά που είσαστε εδώ όλοι και όλες, που κάνατε αυτόν τον κόπο να έρθετε εδώ σήμερα. Σήμερα όντως θα ασχοληθούμε με τον εναλλακτικό διάδρομο διάχυσης του τηλεοπτικού περιεχομένου, για το οποίο μιλάμε όσο κάνω αυτό το ρεπορτάζ, δηλαδή γύρω στα 20 χρόνια περίπου, για τις εναλλακτικές. Τότε που οι εναλλακτικές είχαν μια αρνητική προσλαμβάνουσα, γιατί το mainstream είναι αυτό το οποίο προτιμά ένας μέσος τηλεθεατής που δυστυχώς γερνάει, έτσι, να ακολουθεί. Είμαστε σε μία κινούμενη άμμο, σε ένα πολύ ρευστό τοπίο, κυρίως στην αγορά, για να καταδειχθεί τις τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες, και δεν πολιτικολογώ, ότι η πολιτική, η νομοθεσία, η νομική, τα πάντα ξεπαινιούνται από την τεχνολογία. Και δεν λέω μια μπαναλιτέ, ας πούμε, ένα commodity, αν θέλετε, έτσι, μια κοινοτοπία. Λέω αυτό που είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, η συγκυρία δεν επέτρεψε στους, δεν ενθάρρυνε, δεν παρότρινε τους παραδοσιακούς παίκτες λεγόμενους, παλιούς και νέους, τους παίκτες στην αγορά που υπάρχουν ήδη στην τηλεόραση ή τους νέους υπερθεματιστές, όπως λέμε, τους καινούριους επιχειρηματίες που ο ένας από τους δύο είναι ήδη στα μίντια, ο άλλος δεν είναι και θέλει να μπει τώρα, δεν τους επέτρεψε να είναι εδώ μαζί μας σήμερα και τι εκλήθησαν για να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Φαίνεται ότι, όπως σας είπα και πριν, το τοπίο είναι τόσο ρευστό που πάμε, όχι πια μήνα-μήνα, πάμε μέρα τη μέρα. Όλα αυτά που ακούτε, διαβάζετε και βλέπετε στη τηλεόραση για τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, για τις αντιπαλότητες μεταξύ των κομμάτων, για την ανεξάρτητη διοικητική αρχή, για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όλα αυτά ανήκουν, κατά την ταπεινή μου γνώμη,
και όσο μου επιτρέπετε να το πω από αυτό εδώ το Pontium, σε ένα παλιό κόσμο. Έτσι. Θα μας τα πει και η κυρία Κούρτογλου, έτσι, που τη βλέπω εδώ να χαμογελάει. Και ίσως, όσο και να χαμογελάμε εμείς, πιστεύω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα γελάει με αυτή την περίοδο, όχι στην Ελλάδα. Δεν θα γελάει. Δεν καταφέρομαι στις όποιες κυβερνητικές. Προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει, να βάλει, υποτίθεται, μια τάξη σε ένα άναρχο τοπίο, το οποίο ούτε πολύ άναρχο είναι, ούτε πολύ τάξη θα μπει. Θα δείξει αυτό. Έτσι, θα δείξει. Και νομίζω ότι καρκινοβατούμε σε πράγματα τα οποία έχουν σχέση, αντί να έχουν σχέση με την ποιότητα και το περιεχόμενο, έχουν σχέση μόνο με τα χρήματα. Αυτό είναι που μόνο ενοχλεί εμένα προσωπικά, ότι είναι για άλλη μια φορά ευρωθυρική αυτή η πρόθεση, ενώ θα μπορούσε να έχει βάλει κάποιες βάσεις που αφορούν στο ποιοτικό περιεχόμενο, στην ποσόστοση του ελληνικού προγράμματος έναντι του ξένου, ως οφείλει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα μπορούσε να έχει βάλει μια άλλες νόρμες σε σχέση με το ποιος μπορεί να πάρει ένα κανάλι. Και όχι πάντοτε ο πιο κρατεός, όχι πάντοτε ο πιο πλούσιος, γιατί αυτό ξέρετε ότι στην Ευρώπη και στις άλλες όριμες αγορές έχει ξεπεραστεί. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ας σοβαρευτούμε και δώσουμε το λόγο στους ανθρώπους που είναι εδώ, στην αγορά, για να μας εξηγήσουν ακριβώς αυτά που λέμε και για να δούμε πόσο σε μερικούς μήνες, σε μερικά χρόνια, όλα αυτά που λέμε ίσως να είναι ένα déjà vu μιας κατάστασης που έχει περάσει ήδη στην ιστορία. Ένα αστέρι που είναι στον ουρανό και ακόμα είναι φωτεινό, αλλά δυστυχώς έχει σβήσει. Γι' αυτό τα εναλλακτικά δίκτυα δεν πιστεύω ότι είναι και τόσο εναλλακτικά. Νομίζω ότι σήμερα, εδώ, τώρα που μιλάμε, είναι πιο mainstream από τα mainstream. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε ξεκινάμε τις ομιλίες μας με την κυρία Κούρτογλου, η οποία έχει μια καλή έρευνα, να υποθέσω, κυρία Κούρτογλου. Πολλές. Είναι αντικρουόμενες ή είναι κάτι σαν τις δημοσκοπήσεις, ας πούμε. Λοιπόν, τα καλύτερα. Κυρία Κούρτογλου, ελάτε. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για την τηλεόραση όλο τον τελευταίο καιρό. Ποιος θα πάρει τα κανάλια, θα είναι ο Μαρινάκης, θα είναι ο Τάδε, θα είναι ο Έθε, τι θα γίνει το Μέγκα, θα γίνει... και εγώ σκεφτόμουν, βλέποντας από πρώτο χέρι ποιες είναι οι τάσεις της κοινωνίας μας, αν έχει τελικά τόσο νόημα. Έχει νόημα. Θα δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία σήμερα μαζί, θα δούμε ποια είναι η εξέλιξη σιγά σιγά και νομίζω ότι μετά είναι δικό μας το να σκεφτούμε αν έχει νόημα ή δεν έχει. Θα δανειστώ κάτι που είπε η Σόνια, πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ποιος τελικά έχει τη δύναμη και την εξουσία. Εγώ θέλω σε όλους να πω, κάποια στιγμή αν έχετε το χρόνο, να μπορέσετε να μπείτε να δείτε το μύθο του Σπηλαίου του Πλάτωνα. Που λέει ότι οι άρχοντες πρέπει να είναι φιλόσοφοι ή οι φιλόσοφοι να γίνονται άρχοντες, ώστε να άρχουν από το επίπεδο του αγαθού. Κάτι που είναι σημαντικό για όλους. Ας το σκεφτούμε, έτσι, μια καλημέρα από μένα, εκτός έρευνας. Λοιπόν, Tell the Vision. Για μένα είναι μια πολύ όμορφη παρουσίαση που έχω σήμερα μαζί μου, σύντομη και γλυκιά, που απλώς αντιπαραθέτει το παραδοσιακό και το καινούριο. Να το πούμε παλιό και καινούριο, να το πούμε προηγουμένης εποχής και σύγχρονης εποχής, όπως θέλετε πείτε το, γιατί η ερμηνεία του καθενός είναι δικιά μας. Θα δούμε από τα στοιχεία της AGB ποια είναι η τάση της τηλεθέασης τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα, πολύ σύντομα. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της AGB, σχεδόν οι 3 στους 4 Έλληνες βλέπουν τηλεόραση καθημερινά. Κατά μέσο όρο, αν το δείτε, 259 λεπτά, έχουμε μία μικρή έξαρση τη χρονιά 14-15, είχαμε εκλογές, να θυμίσω, γύρω στις 4 ώρες και κάτι. Έτσι. Οι 3 στους 4 Έλληνες λοιπόν καθημερινά, γύρω στις 4 ώρες, 4,5 την ημέρα. Να δούμε λίγο τα στοιχεία των τελευταίων 2 ετών, συγκριτικά,
σε άντρες και γυναίκες ανά ηλικία. Καταρχήν, με μια πρώτη ματιά σε επίπεδο διείσδυσης, βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά μεταξύ νεαρών και μεγάλων ηλικιών. Στην ηλικία 65+, και τα δύο φύλλα, άντρες και γυναίκες, είναι πάνω από 80% να βλέπουν τουλάχιστον έστω και λίγη ώρα την ημέρα τηλεόραση. Στις μικρές ηλικίες και ειδικά στο αντρικό κοινό, είναι κάτω από 1 στους 2, στο 15-24. Αυτό λέει κάτι. Έτσι. Βλέπουμε και μεταξύ των 2 ετών μια μεγάλη διαφορά στην ηλικία 25-44 των αντρών, μια πτώση στη διείσδυση. Το οποίο έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής, έχει να κάνει και με πολλά. Έχει να κάνει ενδεχομένως και με αθλητικά που μπορεί να έχει πέσει το ενδιαφέρον. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες αυτό. Και να δούμε και το μέσο χρόνο τηλεθέαση στα υποκοινά, που το βλέπουμε και πάλι και το έχω και με θαυμαστικό, στη μεγάλη ηλικία 6,5 ώρες την ημέρα, 7 ώρες την ημέρα. Ένα κανονικό μεροκάματο στις μεγάλες ηλικίες. Άρα οι άνθρωποι αυτοί, που όμως αποτελούν μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, γιατί έχουμε υπογεννητικότητα, άρα μεγαλύτερη συμμετοχή των μεγαλύτερων ηλικιών συνεχώς, έχουμε υπογεννητικότητα και έχουμε και επιμήκυνση του μέσου χρόνου ζωής, άρα οι πληθυσμοί, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, έχουν μεγαλύτερο κομμάτι μέσα τους των μεγαλύτερων ηλικιών, άρα και του πιο παραδοσιακού τρόπου ζωής. Έτσι. Και βλέπουμε επίσης μεγάλη πτώση στην μικρή ηλικία των ανδρών, την κεντρική ηλικία των ανδρών. Βλέπετε όμως και ότι άντρες, γυναίκες στις μικρές ηλικίες είναι κάτω από 2 ώρες την μέρα. Οπ, τι έγινε. Λοιπόν, δείτε λίγο και το πώς είναι η μέση ημερήσια τηλεθέαση τα τελευταία 2 χρόνια σε επίπεδο μόρφωσης. Άρα μιλάμε για την τηλεόραση, βλέπετε. Και αν δεν ήθελα να πάρω περισσότερο χρόνο, θα σας έδειχνα και Αθήνα έναντι περιφέρειας. Πάμε στα νέα μέσα. Τώρα από δικά μας στοιχεία θα δούμε λίγο πώς έχει πάει την τελευταία πενταετία η χρήση ίντερνετ. Καθημερινή χρήση ίντερνετ βλέπουμε εδώ. Έτσι έχει πάει στο 65% έναντι του 73% της τηλεόρασης. Εδώ είμαστε με ηλικίες 15 με 74, πριν ήμασταν από 4 μέχρι όλες οι ηλικίες. Και κατά μέσο όρο 2 ώρες, 139 λεπτά και κάτι. Δείτε λίγο τις ηλικίες στην πενταετία, ποια είναι η μεταβολή. Βλέπουμε ότι όλες οι ηλικίες ανεβαίνουν μέσα στην πενταετία, στη χρήση ίντερνετ και στη διάρκεια, αλλά το κυριότερο είναι ότι φτάνουμε στις μικρές ηλικίες και είμαστε καθολικοί. Δηλαδή τα πιτσιρίκια είναι 45-47%, 1 στα 2 στην τηλεόραση, στο ίντερνετ είναι 95%. Το βλέπουμε, ωραία. Πάμε λίγο στις συσκευές. Πολύ μεγάλη εξέλιξη στην τελευταία πενταετία έχει το smartphone. Από το smartphone σου κάνεις ό,τι θες. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό, 92% στην ηλικία 15-24. Κάνεις τα πάντα, λοιπόν, από το smartphone μέσα. Εκεί που έχουμε κάμψει είναι στο tablet, laptop. Έχω και τις 2 συσκευές μαζί, αλλά να ξέρετε ότι αυτή η συσκευή που ανεβαίνει πάρα πολύ σε χρήση και σε όλα όσα μπορείς να κάνεις με αυτήν είναι το κινητό, το smartphone. Ενώ το laptop, tablet μαζί σαν ομάδα υποχωρεί. Βλέπετε ότι το μαύρο και το κίτρινο είναι την περσινή χρονιά, είναι το 2010 και το 2015. Το desktop παραμένει σταθερό, γιατί το desktop ούτως ή άλλως είχε πέσει. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσα από νέους τρόπους. Είναι 3 πράγματα τα οποία έχουμε εδώ και βλέπουμε την εξέλιξή τους 2010-2015. Είναι web TV, δηλαδή τα κανονικά κανάλια να τα βλέπω μέσα από το ίντερνετ. Εντάξει. Βλέπω δηλαδή από το αντένα web TV, mega web TV, περιεχόμενο δηλαδή της τηλεόρασης. Το δεύτερο σετ είναι ταινίες, σειρές και βίντεο, δηλαδή τηλεοπτικό περιεχόμενο, το οποίο εγώ κατεβάζω και βλέπω μέσα από το ίντερνετ. Και η τρίτη κολόνα είναι η συνδρομητική τηλεόραση. Πώς το λένε, ο TTV, Nova κτλ. Βλέπετε
τις μεγάλες διαφορές μεταξύ του 2010 και του 2015 και στο σύνολο του κοινού, αλλά και στα υποκοινά, και δείτε από ποιες ηλικίες έρχεται. Έρχεται από τις μικρές ηλικίες. Εντάξει. Πολύ δυνατά. Και εδώ είναι και μια σύγκριση, αν θέλετε, σε κάθε ηλικία και στο κάθε φύλο, η κατανάλωση τηλεοπτικού περιεχομένου είναι σε επίπεδο διείσδυσης και όχι όγκου, το τονίζω, και με τον παραδοσιακό τρόπο και με τον καινούριο. Και βλέπετε ότι οι δύο τρόποι αρχίζουν και έρχονται πιο ψηλά σε σχέση στις μικρές ηλικίες, 46 με 33, 51 με 28, παραδοσιακοί και νέοι τρόποι. Αν λοιπόν παίρναμε να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η κατανάλωση τηλεοπτικού περιεχομένου στην Ελλάδα, θα λέγουμε ότι η εικόνα είναι αυτή. Συνολικά, είδαμε το σύνολο του κοινού, έτσι, το 73% με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά είναι πτωτικός, και το 15%, γιατί παίρνουμε όλο το φάσμα των ηλικιών, με νέους τρόπους, αλλά είναι ανωδικός. Κλείνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν έχει να κάνει τόσο το όχημα μέσα από το οποίο καταναλώνουμε το τηλεοπτικό περιεχόμενο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχαμε ξεκινήσει και το λέγαμε στα συνέδρια σαν focus bar εδώ και πάνω από 5 χρόνια. Αλλάζουν τα physics, αλλάζει η φυσική των media. Δεν είναι η σχέση του μέσου με τον ακροατή τηλεθεατή η ίδια που ήτανε. Και τι έχουμε τώρα λοιπόν στο παρελθόν. Είχαμε ελεγχόμενη κατάσταση, αυτό δηλαδή που θεωρητικά ήθελε να κάνει η κυβέρνηση αυτή, η προηγούμενη. Εγώ δεν έχω, είμαι απόλυτη, το ξέρετε ότι η Focus δεν κάνει και πολιτικές δημοσιοποίησεις. Δεν έχει σημασία ποιος θέλει να το κάνει. Σημασία έχει τι συμβαίνει πραγματικά. Είχαμε μια κατάσταση λοιπόν στην οποία ήταν η πληροφορία περιορισμένη, ήταν στα χέρια λίγων ανθρώπων το αν θα διαχυθεί ή όχι, και πραγματικά υπήρχε κοντρόλ. Είχες και ταυτόχρονα την αμέριστη προσοχή από όλους, γιατί είχαν τρεις πηγές, καθόντουσαν όλοι έτσι. Είτε αυτό λέγεται κανάλι, είτε λέγεται εφημερίδα. Σήμερα είναι αλλιώς. Σήμερα υπάρχει η πληροφόρηση από παντού, η ενημέρωση από παντού, με πάρα πολλές πηγές που είναι και δωρεάν, και έξω από κάθε έλεγχο οποιοδήποτε κράτους, το καταλαβαίνετε. Και αυτό που ο καθένας επιζητεί είναι η προσοχή των θεατών, καταναλωτών, ακροατών, αναγνωστών. Η βαθύτερη αλλαγή λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι στα παραδοσιακά μέσα είχαμε περιεχόμενο το οποίο διαθέταμε συγκεκριμένη ώρα και μέρα, είχες δηλαδή ραντεβού και έλεγες πρέπει να πάω να δω αυτό τότε. Σήμερα το περιεχόμενο είναι εκεί να το δεις όποτε θες εσύ. Άρα έχουμε ένα πολύ πιο ενεργοποιημένο δέκτη. Ο θεατής ήταν σε παθητικότητα. Υπήρχε ο πομπός και ο δέκτης σε αυτό την passive κατάσταση. Σήμερα δεν είναι έτσι. Σήμερα ο θεατής είναι ενεργητικός. Είδατε, επιλέγω σειρές ταινίες, τις κατεβάζω και τις βλέπω. Επιλέγω πότε θα δω το καθετί. Η σχέση είναι αμφίδρομη και αυτό που ουσιαστικά έχουμε είναι ότι αντί για είμαι εγώ και σου μεταδίδω ένα μήνυμα, έχουμε μία ανταλλαγή και μία προσφορά εμπειριών. Για να έρθει ο θεατής μας να μας αγκαλιάσει. Άρα πρέπει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά αν είμαστε μέσο. Στηριζόταν πάρα πολύ στην αρνητικότητα και στην καταστροφή. Θα μου πείτε, μεταφέρετε αυτό και στο διαδίκτυο. Εδώ αυτό είναι ένα θέμα αρκετά μεγάλο. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει κάτι για τα media. Σόνια, δηλαδή θέλω να είσαι εσύ ο άνθρωπος που θα το κάνει, για το τελικά ποιος είναι υπεύθυνος για την εθνική ψυχολογία. Εγώ έχω κάνει έρευνες οι οποίες λένε ότι οι αρνητικοί άνθρωποι εκτίθενται σε αρνητικά μίντια. Αλλά είναι αρνητικοί επειδή εκτίθενται στα μίντια. Ή επειδή είναι αρνητικοί. Δηλαδή ποιος είναι η κότα ή το αυγό τελικά που κάνει αυτό. Αυτό που φαίνεται να συμβαίνει, το ζητούμενο τουλάχιστον στη θεωρία από τις νεαρότερες ηλικίες, είναι ότι θέλω να μου πεις τα πράγματα με ένα straightforward και θετικό τρόπο. Και από εκεί πέρα εγώ να κρίνω. Λοιπόν, παλιότερα λέγαμε σου δίνω το περιεχόμενο που εγώ πιστεύω ότι θα σ' αρέσει. Σήμερα σου δίνω το περιεχόμενο που από σένα καταλαβαίνω αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, γιατί μου το λες.
ελέγχαμε πριν την εξάπλωση ποιος θα πάρει το αποκλειστικό, ποιος θα το πει πρώτος. Σήμερα όλη, αν θέλετε, η αξία είναι στο πόσο πολύ θα βγάλω κάτι προς τα έξω και θα μοιραστεί όσο περισσότερες φορές γίνεται. Λοιπόν, για μένα, από μένα αυτά ήταν τα μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κουρτόγλου. Βέβαια, κυρία Κουρτόγλου, μας είπατε ότι η Focus Bar δεν κάνει πολιτικές δημοσκοπήσεις. Ποια είναι η παράσταση νίκης που βγάζει για την εναλλακτική τηλεθέαση σε σχέση με την παραδοσιακή? Δεν βγάζει παράσταση νίκης ακόμα. Δεν έχει παράσταση. Okay. Η μισή από εδώ είστε η παράσταση νίκης, από ό,τι καταλάβατε. Η άλλη μισή θα αναγκαστείτε. Λοιπόν, εγώ έχω δει ένα πολύ καλό application στα smartphone που είπατε, κυρία Κουρτόγλου, το οποίο αλλάζει κανάλια από το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης. Μια χαρά. Λοιπόν, κάποτε ο αείμνηστος Δημήτρης Μαρούδας, το 95, αν και, το 85, αν και αποκαλύπτω λίγο την ηλικία μου, είχε πει ότι θα καταρρίψουμε τους δορυφόρους, λέει, επειδή εκπέμπουν μη εγκεκριμένο περιεχόμενο και κάτι τέτοια. Όμως, δεν του βγήκε τελικά, δεν ξέρω τι του συνέβη, δεν φτάναν τα κανόνια μέχρι εκεί. Έβγαλε καλώδια από τους σερβερς. Λοιπόν, το πήγε λίγο πιο επίγεια. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, είμαστε από τους ευτυχείς ανθρώπους του πλανήτη, το οποίο 100% καλύπτεται πλέον με τους δορυφόρους, οπότε ευτυχείς ή μη ευτυχείς, έτσι κι αλλιώς μας έρχεται. Και καλυπτόμεθα από δορυφορικό δίκτυο, το οποίο είναι ένας άλλος πολύ σοβαρός παίκτης στο τηλεοπτικό τοπίο. Και γι' αυτό θα έρθει να μας πει λίγα πράγματα ο κύριος Θωμάς Καλαμάρης, είναι Technical Director της ΕΛΑΣΑΤ. Δεν είναι βέβαια μόνο τεχνικό το θέμα, κύριε Καλαμάρη, αλλά επεκταθείτε όσο θέλετε. Καλημέρα σε όλους. Λέγομαι Καλαμάρης Θωμάς, είμαι ο τεχνικός διευθυντής της εταιρείας ΕΛΑΣΑΤ. Εμείς τα πράγματα βλέπουμε, θα σας πω πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα της τηλεόρασης από τα 36.000 χιλιόμετρα από τις 39 μοίρες ανατολικά. Λίγα λόγια για την εταιρεία την ΕΛΑΣΑΤ. Η ΕΛΑΣΑΤ είναι μια εταιρεία της οποίας το ταξίδι ξεκίνησε το 2003 με την εκτόξευση του δορυφόρου ΛΑΣΑΤ 2. Από τότε μέχρι σήμερα προσφέρουμε υπηρεσίες τηλεόρασης σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία, αρκετό ελληνικό περιεχόμενο και επιπλέον έχουμε υποδομές τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Κύπρο. Από το 2013 είναι μέλος της εταιρείας Άραψα, του Σαουδαραβικού Δορυφορικού Οργανισμού. Και είμαστε στην ευτυχή θέση να είμαστε στη διαδικασία κατασκευής δύο νέων δορυφόρων, οι οποίοι θα έρχονται να ενισχύσουν την πρόσβαση από τις 39 μοίρες. Όσον αφορά τις δυνατότητες που έχει η εταιρεία πλέον της αγοράς από τον Αραβικό Δορυφορικό Οργανισμό, θέλω να σας πω ότι μπορούμε πλέον να καλύπτουμε από διαφορετικές τροχιακές θέσεις την περιοχή της, από τη Βόρεια Ευρώπη, τις σκανδιναβικές χώρες, μέχρι τα παράλια της Νοτίου Αφρικής. Με 4 τροχιακές θέσεις, με 7 δορυφόρους, εκ των οποίων και άλλους 3 οι οποίοι είναι υποκατασκευή. Για το υποκατασκευή έργο, αυτή την περίοδο είμαστε στη διαδικασία κατασκευής, στη φάση κατασκευής ενός δορυφόρου, ο οποίος πρόκειται να είναι ένα χρηματοδοτημένο έργο με την εταιρεία Inmarsat, ο οποίος κατά το ένα μέρος του payload του θα δώσει υπηρεσίες σε ευρυζωνικές υπηρεσίες ίντερνετ σε αεροπλάνα και το υπόλοιπο έχει να υποστηρίξει υπηρεσίες τηλεόρασης, τις κλασικές υπηρεσίες της ΕΛΑΣΑΤ. Είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται στο 85% της υλοποίησής του. Ο δορυφόρος αναμένεται να εκτοξευτεί το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Είναι κατασκευή της εταιρείας Thales Alenia Space στη Γαλλία. Έρχεται να δώσει περίπου 80% περισσότερη δορυφορική χωρητικότητα σε σχέση με τον ΕΛΑΣΑΤ 2, γεγονός το οποίο θα αυξήσει τις δυνατότητες πρόσβασης στην περιοχή κάλυψης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Καθοδόν είναι και ο δορυφόρος ΕΛΑΣΑΤ 4, ένας δεύτερος δορυφόρος, ο οποίος βρίσκεται στο 60% της υλοποίησής του, αναμένεται να εκτοξευτεί επίσης το τελευταίο τετράμινο του 2017. Είναι αμερικάνικη κατασκευή, της εταιρείας Lockheed Martin. Ο δορυφόρος αυτός, το χαρακτηριστικό που έχει και είναι ίσως αποτελεί το συμπλήρωμα του σχεδίου της εταιρείας, προκειμένου να δώσει αυξημένη θεσιμότητα σε υπηρεσίες σε παρόχους DTH,
Έχετε να συμπληρώσει και να δει επί τους ουσίες να είναι ένας δορυφόρος εφεδρικός του Ελλάδα 3, είναι ένας δορυφόρος ο οποίος θα αναλάβει σε περίπτωση βλάβης οποιοδήποτε Ελλάδα 3 και ταυτόχρονα θα προσφέρει πλέον χωρητικότητα όταν αυτό επιτηθεί. Καλύπτει επίσης Ευρώπη, Μέσα Ανατολή και Αφρική και επιπλέον παρέχει και τη δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ Ευρώπης και Νοτίου Αφρικής. Όσον αφορά τις δυνατότητες που δίνει η ΕΛΑΣΑΤ, η ΕΛΑΣΑΤ είναι μια εταιρεία και η Δορυφόρη είναι μια εταιρεία η οποία προσπαθεί να αποκαταστήσει πρόσβαση σε μια πολύ μεγάλη περιοχή μέσω του broadcasting. Δίνουμε υπηρεσίες τύπου video contribution, τύπου distribution, υπηρεσίες DTH, υπηρεσίες αποκατάστασης κενών στο DDT. Υποστηρίζουμε τους συνδρομητές μας επίσης με επίγειες υποδομές που διαθέτουμε τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη. Και εδώ πέρα θα προσπαθήσω να σας πω με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΛΑΣΑΤ θα έρθει να συμμορφωθεί με τις σύγχρονες απαιτήσεις της τηλεόρασης, δίνοντας πέρα της πρόσβασης που δίνει στην περιοχή κάλυψης του δορυφόρου. Προσπαθούμε ταυτόχρονα να αυξήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο η πρόσβαση αυτή θα είναι διαθέσιμη στους συνδρομητές μας. Για τον λόγο αυτό, έχουμε αναπτύξει ένα media center στις υποδομές μας στην Κύπρο, το οποίο στόχο έχει το εξής. Να μέσω του δορυφόρου Ελλάδα 3 και Ελλάδα 4 να δώσουμε πρόσβαση στις περιοχές κάλυψης Ευρώπης, Μέσα Ανατολής και Αφρικής. Στις περιοχές αυτές οι συνδρομητές μας θα έχουν πρόσβαση μέσω των κλασικών δορυφορικών κατόπτρων στα σπίτια τους, αλλά από εκεί και πέρα στις περιοχές αυτές οι συνδρομητές μας θα έχουν πρόσβαση μέσω του ίντερνετ, στο περιεχόμενο που επίσης εκπέμπουν οι συνδρομητικές πλατφόρμες στις οποίες ανήκουν. Εκτός καλύψεως της περιοχής αυτής, της περιοχής κάλυψης των δορυφόρων Ελλάδα 3 και Ελλάδα 4, μέσω του ίντερνετ, οι συνδρομητές πάλι θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας στην οποία ανήκουν. Με τον τρόπο αυτό, δίνουμε στις πλατφόρμες στις οποίες έρχονται πάνω στον ΕΛΑΣΑΤ και στους συνδρομητές αυτών τη δυνατότητα να έχουν σχεδόν παγκόσμια κάλυψη στην περιοχή που τους ενδιαφέρει. Δεν έχω επιπλέον πληροφορία τεχνική, δεν θέλω να σκουράσω με τεχνικές πληροφορίες δορυφόρου. Θέλω να σας πω μόνο ότι βρισκόμαστε η Ελλάδα σε αυτήν την περίοδο είναι σε μια φάση πολύ υψηλής δημιουργικότητας. Οι μηχανικοί τόσο σε Ελλάδα και σε Κύπρο βρίσκονται συνεχώς σε επαφή με πολύ μεγάλους κατασκευαστές, όπως είναι οι Thales, η SpaceX, όπως είναι η Lockheed Martin, όπως είναι η Ariane στη Γαλλία. Και έχουμε την τιμή να λαμβάνουμε τεχνογνωσία και γνώση σε πράγματα οποία μερικές φορές ακούγονται αρκετά διαστημικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Παρεπιπτόντως να αναφέρω ότι μετά την ομιλία του κάθε ομιλητή, αν κάποιος έχει να ρωτήσει κάτι, δεν έχει παρά να βάλει μια φωνή, έτσι. Θα το διευθετήσουμε επί τόπου. Έχετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Καλαμάρη? Τους καλύψατε, κύριε Καλαμάρη, βέβαια. Τα βλέπετε αφιψηλού τα πράγματα, να σας κάνουμε. Ωραία, καλά λοιπόν είδαμε λίγο ρίξαμε μια ματιά στο web, πώς φτάνει το περιεχόμενο. Είδαμε και από την πλευρά των δορυφορικών πώς φτάνει το περιεχόμενο. Δεν μιλήσαμε για το ίδιο το περιεχόμενο βέβαια. Και επειδή δεν είμαστε ειδικοί της υπόθεσης, για εδώ έχουμε τους ειδικούς. Είναι η κυρία Κατερίνα Σαρικάκη, είναι καθηγήτρια στο τμήμα επικοινωνίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Κυρία Σαρικάκη, ως εισαγόμενη παρακαλώ. Βλέπετε και το λάτο μαζί. Έτσι κρατάει ο κόσμος σημειώσεις. Και πού θα το βάλω. Καλημέρα. Ευτυχώς που οι προηγούμενοι ομιλητές ήταν πολύ σύντομοι. Εγώ είμαι ακαδημαϊκός, οπότε μην περιμένετε 15 λεπτά, δεν υπάρχει περίπτωση. 5. Το βασανιστήριο θα κρατήσει παραπάνω. Και 2 από τα 15 λεπτά είναι ήδη περιεχόμενο. Θα σας μιλήσω λοιπόν για ιστορίες και τη σημασία μιας καλής ιστορίας σε αυτόν τον χωρόχρονο, τέλος πάντων, όπου δεν υπάρχουν όρια, περιορισμοί ίσως, αλλά υπάρχουν συνθήκες. Μπορούμε να παίξουμε το βίντεο. Now being taken into custody.
This isn't right. The three little pigs are the victims. Walk through down two houses. We got what you deserve. But the pigs went too far. You have every right to defend your property. Kick your chins up, fellas. Boiling someone alive hardly constitutes reasonable force. Somebody is going to break the law and intrude on you. Can't protect yourself in your own home. A man's home is his castle. Someone tried to blow my house down, I'd do the same. I knew the wolf. There's no way you could have blown down those houses. He had asthma. But the wolf had asthma. So what's the truth about the pig's houses being blown down? Inside job. There's no reason why those two houses, one made from straw, the other from wood, should have collapsed. Not even a healthy wolf's huff and puff could bring them down. The three little pigs have confessed to conspiring to commit insurance fraud, framing the wolf in an attempt to cover their tracks. Their motive was financial, as they struggled to keep up with their mortgage repayments. I can empathize with I'm behind on my payments too. How could this have happened? I've lost everything. Κάποιοι από εσάς σίγουρα έχουν ξαναδεί αυτό το βίντεο. Έχει βραβευτεί στις Κάνες το 2012, αλλά η ζωή του δεν σταματάει εκεί, δεν σταμάτησε το 2012. Είναι μια διαφημιστική καμπάνια, τέλος πάντων, όπου την υιοθέτησε ο Guardian για να μιλήσει για την ανοιχτή δημοσιογραφία, open journalism, και να μας δείξει με κάποιον τρόπο, είπανε πολλοί, το καλύτερο δυνατόν που μπορεί να προσφέρει η δημοσιογραφία σήμερα, δηλαδή το περιεχόμενο, αυτό που κινεί ουσιαστικά τα media και το Omni TV φυσικά, στις μέρες μας. Τα ερωτήματα λοιπόν που θέτουμε αυτή τη στιγμή είναι αν, παραφράζοντας λίγο το σλόγγαν τέλος πάντων του Sumner Redstone, αν πραγματικά any content is the king, δηλαδή πραγματικά οποιοδήποτε περιεχόμενο μπορεί να σταθεί το τεστ του χρόνου, ή πρέπει να μιλήσουμε συγκεκριμένα και πιο, ίσως με περισσότερο πάθος, αν θέλετε, και δέσμευση, για ποιοτικό περιεχόμενο. Ακούσαμε προηγουμένως για τις στάσεις της αγοράς, θέλετε, της τηλεθέασης, της χρήσης των μέσων επικοινωνίας, των καινούριων τεχνολογιών και των παλαιών επικοινωνιών. Ακούσαμε ότι η τάση είναι ξεκάθαρα στο κινητό μέσων επικοινωνίας, αυτού δηλαδή που έχουμε πάντα μαζί μας. Τι σημαίνει αυτό, ότι 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα, οποιοδήποτε χρήστης ή οποιαδήποτε χρήστρια, καταναλωτής αν θέλετε, προτιμοπολίτης, βρίσκεται σε επαφή με περιεχόμενο. Οι επιλογές που κάνει κάθε ένας μας και κάθε μία μας έχουν να κάνει φυσικά με το κοινωνικό μας κεφάλαιο ή με το πολιτισμικό μας κεφάλαιο κτλ. Αυτές οι επιλογές που κάνουμε μας οδηγούν σίγουρα σε συγκεκριμένους τόπους διάχυσης περιεχομένου. Πλην όμως, πιστεύω ότι οι μελλοντικές τάσεις θα δείξουν ότι ενώ ίσως από τη μία θα μπορούσε κανείς να περιμένει ότι έχουμε μία πόλωση της χρήσης του περιεχομένου, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στην Ευρώπη βλέπουμε ότι έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη τους στα mainstream media, οι καταναλωτές πηγαίνουν, για παράδειγμα, στο Facebook, ειδικά στο χώρο της πολιτικής, και έχουμε ανησυχητικά φαινόμενα εκεί πέρα, όπου παίρνουν τις ειδήσεις τους μόνο από το Facebook. Απ' την άλλη μεριά, βλέπουμε ταυτόχρονα και και τη διάψευση αυτής της τάσης. Δηλαδή, βλέπουμε δύο πράγματα, τα οποία θα σας τα συζητήσω στα επόμενα 10 λεπτά, όπως μου λέει ο χρονομετρητής μου εδώ πέρα. Στο σύμπαν, λοιπόν, του περιεχομένου, τα ερωτήματα που θέτουμε είναι ποιες είναι οι συνθήκες μέσα στα νέα δεδομένα, τι σημαίνει για αυτά τα νέα δεδομένα αφαιρούν αυτά, λοιπόν, από την σημαντικότητα διαχρονικών αξιών. Αλλάζει κάτι εκεί πέρα. Με άλλα λόγια, τι είναι το νέο περιεχόμενο, για ποιες οθόνες προορίζεται και με ποιες συνθήκες.
Η γνωστή ιστορία των τριών γουρνιών ή αλλιώς η ιστορία του κακού λύκου φυσικά είναι το αρχέτυπο ηθικών διλημάτων, αν θέλετε. Είναι αυτά τα ηθικά διλήμματα ανάμεσα στην επιβίωση, από τη μια μεριά και τη συνεργασία, ίσως. Από την άλλη πλευρά, τον ανταγωνισμό, ίσως την επιθετική προσαρμογή. Το δίλημα μεταξύ ιδιωτικότητας ή ιδιωτικότητας και προσωπικής ιδιοκτησίας. Πώς αυτό περνάει στα χέρια του δυνατότερου, λίγο δαρβινιστικό από την άλλη μεριά. Μπορεί φυσικά να διαβαστεί από πάρα πολλές πλευρές. Γιατί διάλεξε η εφημερίδα Guardian αυτό το συγκεκριμένο τρόπο να δείξει τι σημαίνει η ανοιχτή δημοσιογραφία. Το διάλεξε για να δείξει ακριβώς τη συμμετοχική φύση παραγωγής περιεχομένου πλέον, ακόμα και σε περιεχόμενο που είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο, όπως η παραγωγή ειδήσεων. Εξειδικευμένο και ευαίσθητο. Ευαίσθητο στο χώρο, στο χρόνο και φυσικά ευαίσθητο στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζεται και τροποποιείται. Όμως, αν είχαμε μείνει εκεί πέρα, όπως αυτά είναι κάποια από τα σχόλια που υπόθηκαν σχετικά με το βίντεο αυτό, θα ήταν, νομίζω, η προσέγγιση μας πολύ περιορισμένη και περιοριστική, αν θέλετε. Υπόθηκε ότι είναι ένα Trojan marketing, ότι είναι μια διαφήμιση που αξίζει κανείς να τη διαχείσει, ότι είναι μια στρατηγική ενός omni-channel content. Λοιπόν, ναι, και ναι και όχι. Φυσικά δεν είναι όλα αυτά, μόνο αυτά. Αυτό που βλέπουμε είναι όμως ότι η πολυπλοκότητα μιας ιστορίας είναι δυνατόν να εξερευνηθεί καλύτερα από ένα σύστημα λόγου και εικόνας εκτός ορίων, που είναι η Omni TV, για παράδειγμα, είτε γεωγραφικά είτε χρονικά. Και η τεχνολογική δυνατότητα, λοιπόν, κάνει δυνατή τη συμμετοχή του κοινού και πολλαπλών απόψεων και διλημάτων, αν θέλετε, σε αυτή την παραγωγή. Θέλω να σας δείξω τρία παραδείγματα μάλλον. Αυτό είναι από τις φετινές Κάνες, ένα podcast, συγκεκριμένα πάνω στην παραγωγή αυτού της καμπάνιας, 4 χρόνια μετά, όπου συζητάμε, αυτό το podcast συζητά την διαδικασία δημιουργικότητας και δημιουργίας. Είναι πολύ σημαντικό να συνδέσουμε την ποιότητα με την δημιουργικότητα, τις συνθήκες δηλαδή, οι οποίες θα επιτρέψουν σε μία ιστορία δημοσιογραφική, η οποία, όπως είπαμε, είναι πολύ ευαίσθητη στον χώρο τον χρόνο και στην παραγωγή της από τους ειδικούς, αν θέλετε, πώς θα καταλάβουμε, λοιπόν, θα κατανοήσουμε ότι αυτή η ιστορία έχει ένα afterlife. Ζει όχι μόνο και μετά από μερικές μέρες, αλλά μπορεί να ζήσει και μετά, να πάρει μια διαφορετική διάσταση και μετά από αρκετά χρόνια. Δεν θα μπορούσε φυσικά ποτέ ο Guardian να κάνει μια τέτοια καμπάνια, και δεν κάνω εγώ διαφήμιση του Guardian εδώ πέρα, αν το περιεχόμενό του δεν βασιζόταν πραγματικά και σε υψηλή εξειδίκευση και σε κανόνες διοντολογίας και στην πεποίθηση και δέσμευση ότι η συμμετοχική παραγωγή της δημοσιογραφίας αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντική και στην πεποίθηση ότι η αμεσότητα και η δέσμευση είναι δύο βασικά υλικά τα οποία πρέπει να συνυπάρχουν φυσικά σε ένα υψηλά επαγγελματικό χώρο. Αυτή είναι μία άλλη περίπτωση όπου η τεχνολογία μας επιτρέπει να βιώσουμε την πραγματικότητα και την είδηση, αν θέλετε, με έναν τρόπο πάρα πολύ άμεσο, τρομακτικά άμεσο κάποιες φορές. Είναι από το New York Times, είναι η μάχη της Φαλούτζα. Βραβευμένο φυσικά Virtual Reality 360 μοιρών. Πλέον έχει υιοθετηθεί φυσικά και από το Al Jazeera, τα μεγάλα κανάλια, βάση περιπτώσει, διεθνώς. Αυτό εδώ είναι ένα διαφορετικό είδος περιεχομένου, το οποίο πάλι θα σας έχει να κάνει
περισσότερο με εμάς, με ένα εξειδικευμένο κοινό, από τη μία μεριά, πλην όμως το περιεχόμενο αυτό προέρχεται από υψηλά στάνταρ ποιότητας, αλλά γραμμένο με έναν τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό. Τι σημαίνει δηλαδή? Βλέπουμε ότι εξειδικευμένο περιεχόμενο, το οποίο ουσιαστικά ξεπερνά την εφημερότητα, ξεπερνά το πρόβλημα του χρόνου, ξεπερνά τα όρια αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει σε, ένα πιο linear, σε μια πιο linear διάχυση περιεχομένου και περιοριστική, αποκτά καινούρια ζωή και αποκτά καινούρια ζωή και καταρρύπτει την ίδια στιγμή, αν θέλετε, αυτά τα όρια στα οποία έχουμε συνηθίσει να κατηγοριοποιούμε το κοινό, τους πολίτες, δηλαδή τα δημογραφικά, όπως τα ονομάζουμε. Δεν σημαίνει ότι αυτά καταργούνται τελείως, αλλά τα σύνορα μεταξύ αυτών που ξέραμε, των κατηγοριών που ξέραμε, είναι αρκετά πιο λιγότερο ξεκάθαρα πλέον. Είπα να πάρω το χρόνο των προηγούμενων μιλητών για να σας τα πω όλα, αλλά μάλλον δεν θα το κάνω έτσι, θα μείνω στο 15 λεπτά. Θέλω να τελειώσω με δύο έτσι περιληπτικά slides. Το ένα έχει να κάνει με την οικολογία της βιωσιμότητας, του περιεχομένου σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον, το οποίο, όπως ακούσαμε προηγουμένως, εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Και ίσως οι νόμοι δεν το προλαβαίνουν, ίσως η πολιτεία δεν το προλαβαίνει. Αν μου επιτραπεί να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη συγκεκριμένη πολιτεία, όχι τη συγκεκριμένη πολιτική πολιτεία, αλλά τη συγκεκριμένη πολιτεία της Ελλάδας, δυστυχώς μερικά πράγματα έρχονται με καθυστέρηση. Δηλαδή προσπαθούμε να φτάσουμε αυτά που έπρεπε να είχαν ήδη διευθετηθεί. Γι' αυτό μας φαίνεται ότι είμαστε και λίγο ίσως άσχετοι, ίσως δεν είναι πλέον ο χρόνος να συζητήσουμε αυτά που συζητούμε, μήπως δεν έχει πλέον νόημα, δεν έχει πλέον ίσως κοινωνική σημασία, τόσο κοινωνική σημασία. Να διευθετήσουμε ποια κανάλια θα είναι τέλος πάντων επίγεια και πώς όλα αυτά θα γίνουν, γιατί ο κόσμος έχει μεταφερθεί στο ψηφιακό, στο multi, στο omni κτλ. Έτσι. Θα επιστρέψω σε αυτό που είπα στην αρχή, το οποίο είναι, νομίζω, το παρατηρούμε σε όλη την Ήπειρο. Αυτό που τελικά έχει σημασία και κανείς νομίζω ότι μπορεί να κάνει νόμους και ρυθμιστικά πλαίσια, είναι όταν δεν προσπαθεί να προλάβει ακριβώς την τεχνολογία, γιατί αυτό είναι λίγο μάταιο, έτσι, συσήφιο κάπως. Αλλά να δράσει με βάση διαχρονικές αξίες. Και η διαχρονική αξία είναι η ποιότητα. Τι σημαίνει αυτό? Η ποιότητα και η δημοκρατικοποίηση, αν θέλετε, του περιεχομένου. Γι' αυτό ο Guardian με τη συμμετοχική δημοσιογραφία προσπάθησε να δείξει ποιο είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το οποίο δεν είναι μια ουτοπία και κάτι αφηρημένο, αλλά βασίζεται ουσιαστικά σε αυτά που έχουμε τώρα, στις συνθήκες στις οποίες απολαμβάνουμε, αν θέλετε, τώρα, που από την άλλη πλευρά φυσικά είναι και μεγάλες προκλήσεις. Και οι προκλήσεις αυτές, έχω 33 δευτερόλεπτα, έχουν να κάνουν φυσικά με τις συνθήκες των επαγγελματιών. Αυτό πρέπει να το πούμε ξανά και ξανά και να μην σταματήσουμε ποτέ, ώστε να μπορέσουμε να παραδώσουμε αυτό, αν θέλετε, αυτά τα στοιχεία, την αμεσότητα, το κοινωνικό ενδιαφέρον, την κοινωνική σημασία, το κύρος που αποκτά ένα μέσον, εάν φυσικά καταφέρει να αποδείξει τον εαυτό του σε μεγάλο χρονικό διάστημα, και την πολυμετοχική στάση του. Δηλαδή, είναι και ζήτημα φιλοσοφίας. Το τελευταίο μου slide έρχεται να μιλήσει η οικολογία της ποιότητας, η οποία ακριβώς έχει να κάνει με αυτό που ξεκίνησα να λέω, την επαγγελματική σταθερότητα μεν, όχι το βάλτομα φυσικά, την επιχειρηματική προστασία. Αυτό πάει σε δύο πλευρές. Πρώτον, προστασία από την πολιτεία προς την επιχειρηματικότητα, αν θέλετε, και την επιχειρηματική προστασία προς τις διαχρονικές αξίες. Είναι ένας διάλογος. Ποτέ δεν μπορεί να είναι μονόλογος. Φυσικά, μιλάω εδώ για τη συνεργασία μεταξύ τομέων της βιομηχανίας και της δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει μόνο να ωφεληθεί από το να πηγαίνει καλά
να πηγαίνουν καλά οι δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να, νομίζω, να το συζητήσουμε, αν θέλετε, κάπου αλλού, κάποια άλλη στιγμή, αλλά είναι πολύ σημαντικό και έχουμε δει πώς η αγορά και οι συνθήκες δημιουργικότητας χαμηλώνουν όταν δημόσιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Και φυσικά, συντακτική αυτονομία, δεν χρειάζεται καν να το συζητήσω. Θέλω να ρίξω δύο μικρά ζητήματα, μάλλον τεράστια ζητήματα. Απλά θα σας τα ρίξω, αν θέλετε να τα συζητήσουμε, μπορούμε. Όλο αυτό το σύστημα τεχνολογικό, το σύστημα, οι συνήθειες και οι προσδοκίες των χρηστών και οι τάσεις που βλέπουμε στην κοινωνία δημιουργούν νέες ρυθμιστικές προκλήσεις, οι οποίες πάλι πιστεύω πρέπει να λυθούν μόνο με βάση τις διαχρονικές αξίες στις οποίες έχει συμφωνήσει μια δημοκρατική κοινωνία. Και ένα από αυτά τα ζητήματα είναι το ζήτημα της αμεσότητας και της πρόσβασης και το ζήτημα της ιδιωτικότητας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σαρικάκη. Έχετε κανείς κάνει μια ερώτηση? Θα την κάνω εγώ, κυρία Σαρικάκη, τώρα θα δείτε. Καταρχήν, εντάξει, καλή παραγωγή του περιεχομένου, καλή αμεσότητα, καλή δημοκρατία κτλ. Θα συζητήσουμε στο πάνελ σε λίγο κατά πόσο είναι η δημοσιογραφική ασυδοσία ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση από εδώ, μια και κανείς άλλος δεν έχει κάνει. Από επάγγελμα τουλάχιστον βλέπουμε ότι ναι, λέμε πρέπει να υπάρχουν κανόνες διοντολογίας. Πολύ ωραία. Ένας όμως από τους κανόνες επιτυχίας που είπαμε για το web ή για οτιδήποτε άλλο, η δημοκρατικότητα τέλος πάντων της πληροφόρησης, είναι η αμεσότητα. Mm-hmm. Οι κανόνες διοντολογίας προβλέπουν διασταύρωση της πληροφορίας. Mm-hmm. Διασταύρωση της πληροφορίας σημαίνει ότι πρώτα κάποιος άλλος την έχει δημοσιεύσει, mm-hmm. άρα πρέπει να το διασταυρώσουμε. Mm-hmm. Άρα θα είμαστε τουλάχιστον δεύτεροι. Και το δεύτερο είναι ότι απαιτεί χρόνο η διασταύρωση. Mm-hmm. Άρα σίγουρα θα είμαστε η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη κτλ. Mm-hmm. Εκεί πώς γεφυρώνεται αυτό το χάσμα? Επειδή ακριβώς όπως έχουμε συζητήσει και όλοι ξέρουμε, η χρονική αμεσότητα δεν είναι το πρόβλημά μας, αλλά είναι η αμεσότητα των επαγγελματιών με το κοινό τους, νομίζω ότι το κλειδί παίζεται εκεί πέρα. Πώς μπορεί κανείς να πάρει από το κοινό τα ποιοτικά αυτά στοιχεία, τα οποία θα τον βοηθήσουν να προχωρήσει μια είδηση παραπέρα. Μιλάμε πάντα για το γεγονός ότι πρέπει να δείξουμε την πολυπλοκότητα μιας είδησης. Ενώ παλιά, για παράδειγμα, να το πω έτσι, οι δημοσιογραφικές σχολές και οι μέντορές μας και τα λοιπά μας λέγανε πρέπει ο τίτλος σου να είναι δυνατός. Πρέπει η πρώτη παράγραφος να λέει ακριβώς ποιος, τι, πού, γιατί και με ποιο τρόπο. Αυτό ναι, το κρατάμε, αλλά πλέον είμαστε, ας το πούμε, ελεύθεροι, αν θέλετε, να ανοίξουμε τη δημιουργικότητά μας και να φέρουμε επιτέλους όλες αυτές τις πολύπλευρες πτυχές της ιστορίας, τις οποίες δεν μπορούσαμε να τις δείξουμε. Παραμένει πάντως θέμα συνείδησης. Μιλάμε, ξέρετε, πιο τεχνικό τρόπο μπορούμε να πούμε ότι φέρνουμε τα μικρά κομματάκια του μοσαϊκού. Είμαστε ελεύθεροι πλέον, έχουμε την τεχνική δυνατότητα να φέρουμε πολλά περισσότερα κομματάκια για το μοσαϊκό, αυτό το οποίο λέγεται ιστορία. Γιατί ο άνθρωπος είναι όν που του αρέσουν οι ιστορίες. Έτσι καταλαβαίνει τον εαυτό του και τον κόσμο. Του αρέσει η ιστορία του γείτονα. Εγώ αυτό ξέρω. Και να τη μάθει όσο γίνεται και πιο γρήγορα, κατά προτίμηση. Αρκεί αυτή η ιστορία να συσχετίζεται και με τον ίδιο. Να βλέπει κάτι από τον εαυτό του στο γείτονα. Αυτά είναι τα reality. Ένα τότε να παρεύει η κυρία Κούρτο. Θα κάνω και τον κονφερανσικέ. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίασή σας. Πραγματικά πάρα πολύ, δηλαδή, και δείχνει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Θέλω ένα μικρό tip να πω εδώ, γιατί έχω τη χαρά να είμαι πολλά χρόνια στην αγορά και πολλά χρόνια στην αγορά των μέσων και να έχω ζήσει διαφορετικές εποχές. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Κάποιος λοιπόν, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ονόματα, σκεφτείτε ό,τι θέλετε, πολύ μεγάλος εκδότης, από τους πολύ μεγάλους και σπουδαίους εκδότες, δεν είναι πια στη ζωή, καθότανε με τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας στην παραμονή όταν ξενυχτούσαν για να βγει η εφημερίδα και κοιτιόντουσαν μεταξύ τους και αναρωτιόντουσαν αν βγάλουμε αυτό τον τίτλο
τι επίπτωση θα έχει στην οικονομία, τι επίπτωση θα έχει στην κοινωνία, πώς θα νιώσει ο κόσμος. Σας το λέω και συγκινούμε, διότι οι άνθρωποι αυτοί εκείνη την ώρα, που ήταν σπουδαίες μορφές, ένιωθαν υπεύθυνοι για το τι θα συμβεί στη χώρα. Αυτή τη συνείδηση, όταν το μέσο είναι αυτό το οποίο θα δώσει το πρώτο ερέθισμα, νομίζω ότι χρειάζεται να τη βρούμε. Ήταν την εποχή που κάποια μέσα δίναν το πρώτο ερέθισμα. Τώρα το δίνουν ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σαρικάκη, κυρία Κούρτογλου. Μετά από τα άδυτα... και τα δύο, έτσι. Λοιπόν, μετά από τη βουτιά στα άδυτα της παραγωγής περιεχομένου και της διεντολογίας, όσο βουτιά μπορεί να είναι αυτό και το κεφάλι να είναι ακόμα μέσα σε αυτό το κομμάτι, εκτοξευτούμε και πάλι μία βόλτα σε τροχιά, στα 36.000 χιλιόμετρα, σε γεωστατική τροχιά. Ο κύριος Αθανάσιος Νικόγιαννης είναι Regional Area Manager της Eutelsat. Και θα σας θυμίσω παρεπτόντως, γιατί δεν είναι διαφορετικό κόσμο, έτσι, web και δορυφορική μετάδοση. Οι δορυφόροι μεταδίδουν και ίντερνετ. Έτσι το ανάφερε και ο κύριος Καλαμάρης κάποια στιγμή. Το βάζω πίσω στο μέρος του μυαλού, γιατί δεν είναι χωρίς τα πράγματα. Ελάτε. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Όταν μου ζητήθηκε να παρουσιάσω συγκεκριμένη ενότητα, το θεώρησα μεγάλη μου χαρά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η συγκεκριμένη ενότητα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα σήμερα με όλη τη συζήτηση που γίνεται για το τηλεοπτικό τοπίο, αλλά και με τις αλλαγές που έχει. Και είδαμε μια έρευνα της Focus Bari που το απέδειξε περίτρανα. Και δεύτερον, γιατί θεώρησα μετά από πολύ καιρό θα μπορέσω να μιλήσω για κάτι εκτός από broadband, εκτός από ίντερνετ. Πάλι έκανα λάθος, γιατί τελικά θα καταλήξουμε να μιλάμε για broadcasting μέσω IP. Άρα, κάτι πιο προσωποποιημένο, κάτι πιο σύγχρονο, κάτι που συνάδει με τους κανόνες και τα θέλω της αγοράς. Πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου, να πω δύο λόγια για το τηλεοπτικό τοπίο, για το οποίο γίνεται τόσος λόγος σήμερα. Στην Ελλάδα έχουμε 3,6-3,7 εκατομμύρια νοικοκυριά, από τα οποία περίπου 1 εκατομμύριο συν έχουν συνδρομητική τηλεόραση και το 90% αυτών των νοικοκυριών είναι δορυφορική η σύνδεση που επιλέγουν να έχουν. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι εναλλακτικοί τρόποι μετάδοσης υπάρχουν και πιστεύω ότι η δορυφορική μετάδοση και η δορυφορική λύση σαν τεχνικός τρόπος μετάδοσης είναι dominant, γιατί είναι cost effective σε μεγάλο κοινό. Και cost effective όχι μόνο στο κατασυνδρομητή κόστος, αλλά και στην ποιότητα μπορεί να έχει αυτός ο συνδρομητής με βάση το κόστος αυτό. Άρα θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε τη συγκεκριμένη αγορά να μεγαλώνει, θα δούμε τη συγκεκριμένη αγορά να αυξάνεται, θα δούμε αλλαγές στη συγκεκριμένη αγορά λόγω του τηλεοπτικού τοπίου και ήδη βλέπουμε παρόμοια παραδείγματα στο εξωτερικό. Ήδη βλέπουμε ακόμα και την ελεύθερη τηλεόραση ή κάποιες εναλλακτικές μεθοδεύσεις, όχι του DTT, αλλά ένα DTH τοπικό, να παρέχεται μέσω δορυφόρου στον τελικό χρήστη. Άρα υπάρχουν παραδείγματα και υπάρχουν μοντέλα ανάλογα στην Ευρώπη που η παροχή του τηλεοπτικού σήματος, του linear του τηλεοπτικού σήματος, γίνεται μέσω δορυφόρου. Τώρα, στο θέμα μας, thinking out of the box, αυτό ήταν το out of the TV box. Φυσικά έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τα expectation των καταναλωτών να αλλάζουν. Αυτό συμβαίνει για τρεις λόγους και οφείλεται κυρίως σε τρεις τομείς. Οφείλεται φυσικά στο πώς καταναλώνουμε περιεχόμενο σήμερα και έχουμε ξεφύγει, όπως υπόθηκε και πριν, από καθαρά μπροστά στη τηλεόραση, αλλά πλέον με ένα PC, με ένα smartphone, με ένα tablet που ο καταναλωτής έχει μπροστά του. Οφείλεται δεύτερον στα interactive services που ζητάει ο καταναλωτής να έχει σήμερα, δηλαδή catch-up TV, video on demand και άλλα interactivities που ζητάει. Και τρίτο και πολύ κύριο για το Eutelsat αλλά και για μένα προσωπικά, είναι στην ποιότητα του σήματος. Έχουμε ξεφύγει από την κλασική ανάλυση και έχουμε πάει σε μετάδοση σε 4K, κάτι πολύ καινούριο,
αλλά και σε high definition. Και όποιος έχει ξεκινήσει και έχει την εμπειρία του high definition, πολύ δύσκολα το αλλάζει. Προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των συνδρομητών και των καταναλωτών, όχι εμείς, αλλά οι operator, οι telecom operators, οι DTH operators, δίνουν και παρέχουν λύσεις OTT, over the top. Αυτό ελοχεύει δύο κινδύνους, μάλλον παραπάνω από δύο κινδύνους. Βασικά, για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα του OTT είναι η ποιότητα της εικόνας. Και η ποιότητα της εικόνας, της μετάδοσης εικόνας, μπορεί να γίνει distort κατά τη διάρκεια της ημέρας ή κατά τη διάρκεια της θέασης ενός περιεχομένου. Και αυτό οφείλεται στο internet bottleneck. Δηλαδή, όλο το OTT περιεχόμενο γίνεται πάνω από internet. Και φυσικά τις ώρες που υπάρχει στις ώρες, τα peak hours που λέμε στο Telecom, από πίσω το OTT τρέχει ένα πρόγραμμα το οποίο κάνει adaptive bitrate και μειώνει το bitrate της ανάλυσης του περιεχομένου. Αυτό κάτι σημαίνει για το συνδρομητή και θα το δούμε αργότερα. Δεύτερον είναι το reach. Το reach γιατί δεν υπάρχει παντού ίντερνετ. Άρα OTT δεν μπορεί να υπάρξει παντού. Και τέλος, το κόστος της συνδρομής, το κόστος ανασυνδρομητή. Το OTT έχει ένα αυξανόμενο κόστος συνδρομητή και το βλέπουμε, δεν είναι linear σε σχέση με το δορυφόρο, αλλά αυξάνεται με έναν linear τρόπο. Πριν από περίπου 6 μήνες ήμουνα σε ένα conference, το οποίο ένας από τους μεγάλους telecom provider, τους πανευρωπαϊκούς telecom provider, έλεγε ότι σήμερα δεν έχουμε τρόπο να κάνουμε monetize το OTT. Και κάποιος το ρώτησε, καλά, και γιατί το δίνετε στους συνδρομητές σας? Είπε, μα φυσικά είναι γιατί κάτι μας το ζητάνε. Είναι κάτι που ζητάει η αγορά, είναι κάτι που θέλει η αγορά. Αν δεν το δώσουμε, θα χάσουμε μέρος της συνδρομητικής μας βάσης. Και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη ανάλυση πίσω από τι μπορούμε να δώσουμε στο συνδρομητή, τι πρέπει να δώσουμε στο συνδρομητή και πώς πρέπει να το δώσουμε. Ο Eutelsat, αντιλαμβανόμενος τις ανάγκες της σημερινής αγοράς, έχει προχωρήσει σε ένα μεγάλο R&D και σε αρκετά innovation, προκειμένου να δώσει νέες λύσεις, hybrid λύσεις, της μετάδοσης του περιεχομένου σε κινητές συσκευές. Έχω στη σημερινή παρουσίαση τρεις λύσεις που δίνουμε. Είναι το Καναλέτο, είναι το SAT-TV και είναι το Smart LMB, τα οποία θα σας εξηγήσω παρακάτω. Νομίζω αναλύθηκε πολύ καλύτερα στην παρουσία της κυρίας Κούρτογλου ότι φυσικά βλέπουμε τη χρήση των smartphone και των tablet να αυξάνεται. Αυτό είναι κάτι που έχει και αντίκτυπο στον τρόπο που καταναλώνουμε και βλέπουμε περιεχόμενο σήμερα. Όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν το smartphone για αυτό το σκοπό. Μου έχετε δώσει πολύ καλή πάσα στην παρουσίαση. Αυτό έχει αποτέλεσμα μία νέα αγορά. Μία νέα αγορά κοινό, viewers, μέσω portable devices. Αυτό που δίνουμε εμείς, λοιπόν, το Καναλέτο, είναι μια λύση του Eutelsat για να μπορέσει κάποιος να κάνει address αυτό το κοινό, όχι με μια OTT λύση, αλλά με μια cost-efficient λύση που δεν κάνει καμία έκπτωση στην ποιότητα του σήματος. Για τον απλούστατο λόγο ότι το σήμα φτιάχνεται και γίνεται optimized για κινητές συσκευές. Τι σημαίνει το Καναλέτο για τον τελικό χρήστη? Το Καναλέτο για τον τελικό χρήστη είναι ένα application. Αυτό βλέπει ο συνδρομητής. Είναι ένα iOS ή ένα Android application ή ακόμα μερικές φορές είναι ένα twist μέσα στο ό,τι τύπου του παρέχει ο operator του. Με τη μόνη διαφορά είναι ότι το όλο περιεχόμενο γίνεται optimized για τη συσκευή που το βλέπει.
Τι λέτε? Περίπου. Το κανάλι το έχει φτιαχτεί για δύο κύρια κοινά, για δύο λύσεις, για δύο χρήσεις. Για την οικιακή χρήση, που ο συνδρομητής έχει τη συσκευή του οπουδήποτε και αν βρίσκεται στο σπίτι και βλέπει οποιοδήποτε περιεχόμενο επιθυμεί σε ποιότητα που γίνεται optimized για τη συσκευή που το βλέπει εκείνη τη στιγμή. Φυσικά υπάρχει και μία εναλλακτική για τους δημόσιους χώρους, για τα ξενοδοχεία, για τα αεροδρόμια, για τα μπαρ, για τις καφετέριες, για το χώρο της εστίασης, που είναι πλέον ένα added value service για τον πελάτη, για τον viewer που θα είναι εκεί και θα θέλει να καταναλώσει περιεχόμενο, το οποίο θα είναι όχι μόνο ποιοτικό, αλλά θα είναι και customized πολλές φορές στις προτιμήσεις που έχει. Δεν σας κουράσω με τον τρόπο που το κάνουμε, που το κάνει ο Eutelsat σήμερα. Αυτό που είναι η βασική περιγραφή είναι ότι το καναλέτο είναι μια μετάδοση σε native IP μορφή, το οποίο ο καταναλωτής το λαμβάνει στο set-top box του και από εκεί στο κινητό του ή στο tablet του ή στην smart TV του ή στο PC του. Το καναλέτο μπορεί να έχει περιεχόμενο και live, δηλαδή το κλασικό linear περιεχόμενο, αλλά και on-demand. Το on-demand μπορεί να αποθηκευτεί και σε μία συσκευή, σε ένα στικάκι, σε οτιδήποτε. Το καναλέτο σήμερα είναι live. Έχει ξεκινήσει στην αγορά της Ρωσίας, σε συνεργασία με την Tricolor TV, έναν πάροχο δορυφορικού περιεχομένου, ο οποίος έχει 12 εκατομμύρια viewers, εκ των οποίων τα 8 εκατομμύρια είναι high definition. Το SAT TV. Το SAT TV είναι κάτι πιο απλό, φτιάχτηκε για περισσότερο κόσμο, μια και το περιεχόμενο που έχει είναι free και δεν απευθύνεται σε συνδρομητική τηλεόραση. Αυτή τη στιγμή παρέχεται σε δύο τροχιακές θέσεις, στις 13 μοίρες και σε 7 μοίρες, δηλαδή εκεί που είναι το μεγαλύτερο κοινό του Eutelsat σήμερα. Οι 13 μοίρες έχουν 66 εκατομμύρια DTH συνδρομητές, άρα το νούμερο των viewers που βλέπουν την τροχιακή θέση είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερο. Και στις 8 μοίρες είναι με 52 εκατομμύρια. Τι είναι το SAT TV? Ουσιαστικά είναι ένα live EPG application που είναι διαθέσιμο για smartphone, tablet και PC με live content. Δηλαδή, πατάς πάνω στο EPG σου και βλέπεις live το περιεχόμενο που θέλεις στην ανάλυση που έχουμε επιλέξει για τη συγκεκριμένη συσκευή. Και πάλι, τι στοχεύουμε? Ποια ήταν η φιλοσοφία πίσω από το SAT TV? Η φιλοσοφία ήταν απλή. Καλύτερη ποιότητα μετάδοσης περιεχομένου. Καλύτερη ποιότητα σήματος. Αυτός είναι ο πρωταρχικός σκοπός αυτών των interactive services. Τι ζητάμε? Βασικά, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ απλό. Είναι να γίνει καλύτερη προώθηση και επικοινωνία της λύσης αυτής από τους ίδιους τους broadcasters, από τους ίδιους, από τα ίδια τα κανάλια που θέλουν να κάνουν address ένα μεγαλύτερο κοινό μέσα από αυτήν την interactive συσκευή. Και πάλι η τεχνική λύση που δίνεται το SAT TV, αυτό που νομίζω έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω, είναι ότι ο broadcaster δίνει κάποια metadata που περνάμε εμείς στη συσκευή για να μπορέσει να γίνει live. Αυτό είναι το layout που θα δει κάποιος χρήστης στο κινητό του ή στο tablet του. Έχει τρία διαφορετικά options στον τρόπο που βλέπεις το EPG σου. Νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί κάποιος να το κατεβάσει και να δει τα free-to-air κανάλια του Eutelsat. Τέλος, το Smart LMB. Δεν σας κρύβω ότι από την αρχή
Και από την πρώτη μέρα που μας παρουσιάστηκε η ιδέα του Smart LMB, προσωπικά ήμουν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές, γιατί δίνει μια, και είναι και το όνομά του, μια ξυπνάδα στο LMB, που είναι μια συσκευή που μπαίνει στην κεραία σου και απλώς κάνει, παίρνει περιεχόμενο, παίρνει δεδομένα. Το βασικό του functionality ποιο είναι? Στην κεραία σου έχεις interactivity. Έχεις ένα return channel, το οποίο μπορεί να είναι από 5 έως 160 kilobit σε KU ή σε KA band. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Βλέπουμε μια λύση συνδυασμένη με το καναλέτο. Έχει 6 βασικά χαρακτηριστικά το Smart LMB, 5+1. Έχει αυτό που για μένα είναι πολύ μεγάλο προσόν για τον broadcaster ή για τον operator, είναι το audience measurement, που μπορεί σε live, σε ζωντανή και στο σήμερα να μετράει το κοινό που βλέπει το κάθε κανάλι, άρα να μπορεί να αποφασίσει καλύτερα για το channel list που έχει, να έχει συγκεκριμένα δεδομένα για τους viewers του κάθε καναλιού, αλλά και για τις προτιμήσεις του συνδρομητή. Δεύτερον, μετράει το quality of service, το quality of service της υπηρεσίας. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα και για τον operator και για τον καταναλωτή. Μπορεί με τα data που στέλνει στον operator να κάνει ένα user profiling, ώστε να μπορεί μετά να κάνει personalized recommendation για το content που χρειάζεται ή που βλέπει ή που θέλει ο συγκεκριμένος χρήστης. Τέλος, με τα data που στέλνει, μπορεί να έχει ένα warning για το low usage. Το low usage στο DTH σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα churn του χρήστη. Άρα μπορεί πιθανώς να προλάβει ένα πιθανό churn του συγκεκριμένου χρήστη. Το Smart LMB είναι μια συσκευή που η βασική του αρχή είναι η επαναχρησιμοποίηση της κεραίας του χρήστη, της καλωδίωσης που έχει ήδη στο σπίτι του, με την αλλαγή απλώς του LMB μπροστά στην κεραία. Μια τιμή στόχος σήμερα είναι της τάξης του $40. Άρα καταλαβαίνετε περίπου ποιο θα είναι το κόστος αυτής της συσκευής. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε την υπηρεσία του Smart LMB σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι κάποια πρωτότυπα από το 2013 που ξεκίνησε. Βλέπετε το 2015 τα τελευταία Smart LMB που έχουμε και κάνουμε demonstration. Και νομίζω το κάτω στο κέντρο θα είναι κάτι ανάλογο με το τελικό που θα παρουσιαστεί για πραγματικό commercial use. Πριν είπα ότι η χρήση του Smart LMB είναι 5+1. Το +1 είναι μέσω του return channel, μπορεί ο χρήστης να περνάει Internet of Things που κάνει χρήση στο σπίτι του. Αυτό του δίνει μια μεγάλη ευχέρεια, όπου και αν βρίσκεται, να μπορεί να έχει ένα return channel, να έχει συνδεσιμότητα και να περνάει τα IoT δεδομένα του. Για τους παρόχους, αυτό σημαίνει μια πολύ μικρή αποφόρτιση του επίγειου δικτύου και μια λύση για όπου δεν υπάρχει επίγειο δίκτυο. Κλείνοντας, και νομίζω ότι είμαι σχεδόν on time, δύο λογάκια. Όλοι ζούμε σε ένα περιβάλλον που καθημερινά αλλάζει και όλοι καλούμαστε να προσαρμοστούμε αναλόγως, με γρήγορες αλλαγές, με γρήγορες κινήσεις. Νομίζω ότι ο Eutelsat, με μια προσεκτική ανάλυση της αγοράς και με μια πολύ καλή προετοιμασία, έχει κάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση για να κάνει address τα σύγχρονα στοιχεία της αγοράς και τα θέλη των καταναλωτών, προκειμένου να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη ποιότητα σήματος, καλύτερη γνώση των συνηθιών αλλά και των προτιμήσεων των viewer, ώστε οι πάροχοι να παρέχουν το κατάλληλο content, και τέλος, μέσω αυτών των hybrid λύσεων,
να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους operator να αποφορτίσουν και μέρος των επίγειων δικτύων, ώστε να μπορέσουν να δίνουν καλύτερες ευρυζωνικές υπηρεσίες στο χρήστη. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι κάνουμε ένα offloading, ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, των τηλεοπτικών δεδομένων που θα περνάγανε πάνω από το επίγειο δίκτυο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους operator να κάνουν διαφορετική χρήση ή μάλλον καλύτερη χρήση και να δίνουν καλύτερες υπηρεσίες στον τελικό καταναλωτή. Νομίζω ότι αυτό είναι ο ορισμός του thinking out of the TV box σήμερα και ο Eutelsat είναι εδώ για να το παρέχει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νικόγιαννη. Έχετε ερωτήσεις, μήπως 13 μοίρες, 39 μοίρες έχετε διαλέξει, που θα στρέψετε την κεραία σας? Σέκου, βεβαίως. Αναμεταδίδω από εδώ αν χρειαστεί. Η ερώτηση που κάνει ο φίλος λοιπόν είναι ότι γιατί αντί να δίνουμε προκαθορισμένα μπουκέτα στην τηλεθέαση, κυρίως τα δορυφορικά πακέτα, δεν αφήνουμε τον χρήστη να επιλέξει το δικό του πακέτο, αν κατάλαβα καλά. Ούτε καν πακέτο, τα δικό του κανάλι, ας πούμε το 1, 2, 3, 4 κανάλια περιεχομένου, τα οποία αυτά μπορεί να βλέπει και να τα αλλάζει και κατά βούληση επιπλέον, έτσι. Και να πληρώνει ουσιαστικά αντίστοιχα ό,τι βλέπει pay per view. Δηλαδή, ό,τι βλέπει, αυτό πληρώνει. Δεν το βλέπει, δεν το πληρώνει. That's all. Δεν αγοράζει πακέτο το οποίο περιέχει άχρηστα κανάλια, κατά τη γνώμη μου. Εννοείς. Έτσι. Κύριε Νικόγιαννη. Ένα μικρόφωνο να δώσουμε στον κύριο. Α, πείτε μου. Μέχρι σήμερα. Μπορώ να πω ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα, γιατί αύριο κανείς δεν ξέρει. Και λόγω του ότι είναι ένα πολύ αναπτυσσόμενο περιβάλλον και αλλάζει συνέχεια, δεν βλέπω το λόγο να μην υπάρχει ένα on-demand περιεχόμενο για τους καταναλωτές. Αυτό είναι όμως κάτι που δεν το επιλέγουν οι δορυφορικοί οργανισμοί, αλλά το επιλέγουν οι operator. Άρα, για μας, η λύση τεχνολογική υπάρχει. Μπορούμε να κάνουμε μετάδοση του δεδομένου ακόμα και σε on-demand βάση. Το πώς θα δοθεί στον τελικό καταναλωτή είναι κάτι που θα το επιλέξει ο εκάστοτε local operator. Μοντέλο on-demand, όπως το ορίζετε εσείς, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Όχι. Pay-per-view υπάρχει παντού. Και εδώ υπάρχει pay-per-view. Στο TTV υπάρχει pay-per-view. Στην Nova υπάρχει pay-per-view. Εννοεί το on-demand. Το μοντέλο του pay-per-view αυτό καθ' αυτό είναι αποτυχημένο στην Ευρώπη. Ο Κρεοπόλης πρέπει να βάλει και λίγο κόκαλο μέσα, έτσι, γιατί αλλιώς το προϊόν είναι πολύ ακριβό μετά. Εντάξει, αν είναι καθαρό φιλέ, το bon φιλέ, είναι πολύ ακριβό το προϊόν και δεν βγαίνει το μαγαζί. Σας το λέω από πείρα. Λοιπόν, όταν λοιπόν σχεδιάζαμε το ποιους θα καλέσουμε, τι θεματικές θα έχουμε σε αυτό το συνέδριο και στην συγκεκριμένη ενότητα, ήταν η φάση πριν από καμιά 25 μέρες περίπου, δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σας στα social media, έγινε ένα αρκετά μεγάλο buzz σχετικά με ένα προϊόν, θέλετε να το πω, υπηρεσία να το πω, καινοτομία να το πω, Vision TV λεγόταν, ακούστηκε το όνομα του Ευαγγελάτου, Ιού όμως, καμία σχέση, μόνο γονιδιακή σχέση με τον πατέρα, τίποτα άλλο, και του κύριου Λεωνίδα Παπαναστασίου, οι οποίοι έκαναν αυτό που σας είπα στην αρχή, ψάχνουμε για το web, ας πούμε, ένα τηλεκοντρόλ. Θα βοήθησε πάρα πολύ, ας πούμε, να έχουμε ένα κοντρόλ, να είμαστε αραχτοί στον καναπέ και να πατάμε το κοντρόλ και να αλλάζουμε κανάλι στο web πλέον. Το ερώτημα είναι, ήταν διαφημιστικό, υπάρχει, δουλεύει, αγαπητοί κύριοι, ελάτε να μας πείτε. Λοιπόν, ο κύριος Λάμπης Ευαγγελάτος και ο κύριος Λεωνίδας Παπαναστασίου είναι οι ιδρυτές του Founders TV. Ελάτε να μας δείξετε και να μας πείτε για το πώς και τι κάνει. Λοιπόν, τώρα... θα το βρούμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, τώρα θα αναγκαστώ, επειδή είναι λίγο scripted, να επαναληφθώ λίγο, αλλά όχι πολύ. Ζούμε λοιπόν στην εποχή του ίντερνετ. Όταν η τηλεόραση για τους γονείς μας, είναι σήμερα για εμάς το YouTube και το Netflix. Έχουμε όμως ένα ευαίσθητο σημείο για τηλεόραση, δεν έχουμε. Θυμόμαστε με νοσταλγία τα εφηβικά μας χρόνια, που δεν χάναμε επεισόδιο από την αγαπημένη μας εκπομπή ή που καθόμασταν και ανακαλύπταμε τη μαγεία της ενημέρωσης. Η τηλεόραση και το περιεχόμενό της, κατ' επέκταση, ήταν μέρος της κουλτούρας μας. Λέγαμε τις ατάκες από τις αγαπημένες μας σειρές.
διάφορα. Ήταν μέρος του κοινωνικού μας συνόλου. Και ξαφνικά σαν να μοιάζουν δύο αγεφύρωτα άκρα το σημερινό YouTube και Netflix με τη τηλεόραση του τότε. Τι θα γινόταν όμως αν μπορούσαμε να τα γεφυρώσουμε, αν φέρναμε την τηλεόραση στην εποχή του ίντερνετ? Έτσι την αφορμή, για να ψάξουμε αυτή την απάντηση, την πήραμε από το όλο το θέμα των ενδιών. Ο μικρός αριθμός 4, που αρχικά προτάθηκε, τα τεράστια ποσά τα οποία κλήθηκαν οι καναλάρχες να πληρώσουν και όλες οι θέσεις εργασίας οι οποίες θα χανόντουσαν, μας έκανε να σκεφτούμε πώς γίνεται να μην υπάρχει μια λύση στην εποχή τη σημερινή που δίνει τόσο δυνατότητα στη τεχνολογία. Η λύση στο πρόβλημα λοιπόν αυτό είναι το Vision. Το Vision είναι η επόμενη μέρα του ψηφιακού αποκωδικοποιητή. Συνδυάζει σε ένα μενού όλα τα κανάλια, είτε τα ψηφιακά, είτε όλα τα υπόλοιπα μέσω του ίντερνετ. Άρα έχουμε ένα μενού, αλλάζουμε το τηλεκοντρόλ κανάλια όπως έχουμε συνηθίσει, εμπειρία της τηλεόρασης ανέπαφη, με όμως όλα τα κανάλια. Παίρνει όλα τα υπόλοιπα εκτός των ψηφιακών που τα παίρνει από την κεραία, από το web ακριβώς όπως είπατε. Θα φτάσουμε και σε αυτό γιατί είναι σημαντικό κομμάτι του όλου εγχειρήματος. Κάτι άλλο φοβερό το οποίο έχει το YouTube και το Netflix είναι, και έχει κάνει τηλεόραση παροχημένη, είναι το γεγονός ότι μπορούμε να δούμε οποιοδήποτε βίντεο θέλουμε, οποιαδήποτε εκπομπή, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούμε. Και έτσι στη σημερινή εποχή, η οποία έχει μας επιβάλει πολύ βαριά προγράμματα και δεν έχουμε τον χρόνο, ας πούμε, να δούμε την αγαπημένη εκπομπή, δεν προλαβαίνουμε, γίνονται στο σπίτι. Έχουν γι' αυτό και το λόγο υπάρχει σε όλες πλέον, είναι διαδεδομένη η υπηρεσία on demand. Και έτσι την εισάγουμε και εμείς στο Vision. Επομένως, οποιοδήποτε το αποδελτίο έως σειρά, αν έχει χάσει κάποιος, μπορεί να την παρακολουθήσει on demand, είτε όταν βρει το χρόνο, το Σαββατοκύριακο, με την οικογένειά του, οικογενειακά το βράδυ της Κυριακής. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το ότι θα καλύψω την απορία. Θα αφιερώσουμε μετά αρκετά χρόνια για τις ερωτήσεις, οπότε νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Και συμπληρώνω ότι δεν μένουμε όμως εκεί. Δεν μας αρκεί να φτάσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα άλλα μέσα, το YouTube, το Netflix που είπαμε πριν. Θέλουμε να τις ξεπεράσουμε. Και θεωρούμε ότι τις ξεπερνάμε εισάγοντας μια νέα δυνατότητα. Θέλω να ρωτήσω τους πιο ποδοσφαιρόφιλους και το καθεξής. Πόσες φορές προσπαθήσατε να δείτε έναν αγώνα με τον παράνομο τρόπο? Από κάποιο stream, οτιδήποτε. Ο παράνομος αυτός τρόπος είναι δύσκολος στη χρήση, να βρείτε το site, το σωστό stream, κολλάει και κάμια φορά κολλάει και στη σημαντική φάση του αγώνα. Το Vision προσφέρει live αγώνες νόμιμα, με καλή ποιότητα και χωρίς διακοπές στη ροή. Επιδιώκουμε όμως να σας ξεπεράσουμε και στο user experience. Οι περισσότεροι χρήστες σαν το 65 ήταν μικρά παιδιά, δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. Τα πολύ μικρά παιδιά που προφανώς μιλάω έτσι. Έτσι είχαμε σαν βασική αρχή όταν δομήσαμε το Vision να είναι πάρα πολύ απλό ακόμα και για αυτούς που δεν είναι τεχνολογικά καταρτημένοι. Έτσι, η συσκευή συνδέεται με τρία απλά καλώδια. Εδώ έχει ένα βιντεάκι με το κλικάρουμε. Α, τέλος πάντων. Οκ. Ναι. Για το σετάρισμα πάλι δεν είναι κουραστικό να περιμένουμε πολλή ώρα. Απλά διαλέγουμε την περιοχή που μένουμε και αμέσως φορτώνονται τα ψηφιακά κανάλια και μετά διαδικτυακά δεν χρειάζονται τη σχέση στην περιοχή. Και η χρήση γίνεται με το τηλεκοντρόλ όπως έχουμε συνηθίσει όλοι. Αλλάζουμε από ψηφιακό σε διαδικτυακό, δεν καταλαβαίνει κανένας τη διαφορά γιατί είναι ενιαία σε μία λίστα. Και χωρίς δεύτερο τηλεκοντρόλ όπως μας επιβάλλαν οι αποκωδικοποιητές. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα τηλεκοντρόλ. Με το τηλεκοντρόλ που χειριζόταν ακόμα και μια ηλικιωμένη κυρία. Θα συμπληρώσω την τηλεόρασή της και έχει συνηθίσει και έχει μάθει. Με αυτό το χειρίζεται. Τώρα, δουλεύοντας πάνω στο Vision, το user experience δεν ήταν το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε. Ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα δίλημα. Πώς να το υλοποιήσουμε? Αρχικά στραφήκαμε στη λύση μιας ιντερνετικής πλατφόρμας, σαν το Netflix, αλλά αμέσως την απορρίψαμε λόγω του κόστου στον server που θα απαιτούσε. Στη συνέχεια εξετάσαμε το στήσιμο ενός συστήματος πάνω σε Linux από το 0 και αυτό απορρίφθηκε λόγω της χρονικής πίεσης με τις άδειες. Τελικά καταλήξαμε στην προσωρινή λύση του Kodi, δηλαδή ενός open source συστήματος, το οποίο θα μας έδινε τα εργαλεία για να δημιουργήσουμε το Vision. Γιατί προσωρινή? Γιατί δεν απορρίψαμε ποτέ το σύστημα πάνω στα Linux. Είναι κάτι το οποίο σκοπεύουμε και ήδη έχουμε φτιάξει κατά το ίμιση περίπου και θα μπει με update όταν έρθει η ώρα που αυτό θα είναι ολοκληρωμένο. Το Vision σέβεται τους νόμους της κυβέρνησης. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να παρέμβουμε στις κυβερνητικές αποφάσεις και δεν είμαστε εμείς που θα το κάνουμε αυτό. Προβλέπεται όμως ότι θα υπάρχει τεράστιο θέμα στην πολυφωνία.
Πριν την απόφαση του ΣΤΕ, μιλάγαμε για 4 κανάλια. Τώρα μιλάμε για 7, 8. Πάλι όμως θα υπάρχει αβεβαιότητα για κάθε υπεύθυνο, κάθε επιχειρηματία και επίσης τα ποσά πάλι θα είναι τεράστια με προσωρινές, με τα μόνιμες άδειες, μέχρι να τελειώσει η λευτή υπόθεση. Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς, το Vision. Ας αναρωτηθούμε, ας πούμε, πόσες φορές έχουμε γυρίσει στο YouTube και το Netflix με τις εκατομμύρια επιλογές, τις εκατομμύρια εκπομπές για να, να δούμε ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε, χωρίς κανένα να μας περιορίζει στο τι θα δούμε, πώς θα το δούμε. Πλέον, όπως είδαμε και από τις προηγούμενες πολύ σημαντικές παρουσιάσεις, είναι αναγκαίο το επίπεδο προσβασιμότητας να είναι τέτοιο ώστε οποιοδήποτε να μπορεί να δημιουργήσει το κανάλι του. Ένα κανάλι κωμικού περιεχομένου από 5 stand-up comedians που θέλουν να κάνουν 5 εκπομπές την εβδομάδα. Ένα κανάλι από μια ομάδα μουσικών ενδεχομένως που θέλει να μοιράζεται το πάθος και το ταλέντο της καθημερινά. Μιλάμε για πολλές θέσεις εργασίας οι οποίες θα δοθούν. Μιλάμε για μείωση της ανεργίας. Πριν το πάμε όμως τόσο μακριά, ας μιλήσουμε πρώτα για τα τοπικά κανάλια, έτσι, και τους, και της πανελλανδικής και τοπικής εμβέλειας. Όλα τα οποία, εντάξει, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα, έχουν το δικό τους το αξιόλογο περιεχόμενο. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα να μπουν όλα τα κανάλια χωρίς καμία άδεια, ελεύθερα, και ενθαρρύνοντας παράλληλα τη δημιουργία, όπως υπολάμπεις, νέων καναλιών. Και έτσι δίνονται... Όπως και με τα κανάλια που μπορεί να δημιουργήσει ο καθένας, θα δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από το on demand και τους live αγώνες να μπορεί να προβληθεί οποιοδήποτε ερασιτέχνης σκηνοθέτης, καθώς και οποιοδήποτε τοπικό πρωτάθλημα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το βρει έως αδύνατο, στα streams, ας πούμε, που είπαμε, ή σε οποιαδήποτε συνδρομητική τηλεόραση. Ας θυμηθούμε που πριν από μερικά χρόνια αναγκαστήκαμε όλοι μας να βάλουμε σπίτι μας τους ψηφιακούς αποκωδικοποιητές. Μια συσκευή που απέδιδε κάπως καλύτερη ποιότητα, ναι, σίγουρα. Έχοντας όμως προβλήματα εκπομπής ακόμα και σήμερα σε πολλές ορεινές περιοχές και νησιά, παίρνουμε μηνύματα πολλές φορές από άτομα τα οποία δεν μπορούν, έτσι δεν είναι, Λεωνίδα, να λάβουν σήμα με τον αποκωδικοποιητή του στον συμβατικό. Και μην προσφέροντας και τίποτα νέο, έτσι. Ουσιαστικά μας έδωσε τα κανάλια τα οποία είχαμε πριν και κάποια λιγότερα, αν κάνω λάθος. Σε κόστος από 25 ευρώ και άνω, ανάλογα με την ποιότητα του κάθε αποκωδικοποιητή. Εμείς αντίθετα σήμερα προσφέρουμε το Vision στην τιμή των 20 ευρώ, δηλαδή στην τιμή κόστους. Και το προσφέρουμε χωρίς καμία συνδρομή. Ευχαριστώ. Δεν σκοπεύουμε να βγάλουμε ούτε ένα ευρώ από την πώληση των συσκευών. Γιατί θέλουμε να έρθει η νέα εποχή στην τηλεόραση γρήγορα. Να υιοθετηθεί μαζικά και από όλους και όχι σιγά σιγά και από κάποιους. Η συσκευή θα προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες. Και περισσότερες, ακόμα περισσότερες στο μέλλον, γιατί θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προφανώς πάνω σε συνεχόμενα updates. Μιλάμε πια για μια πλατφόρμα, μια μαζικότητα. Μιλάμε για την ευκαιρία να έρθει μια ανάπτυξη στην Ελλάδα. Μιλάμε για το μέλλον της τηλεόρασης σήμερα. Γιατί έχουμε ένα όραμα. Ότι θα μπορέσουμε να ξαναδούμε τηλεόραση. Τι τηλεόραση μας αξίζει. Θέλουμε να πούμε εδώ πέρα ότι αυτό βέβαια το όραμα είναι ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή του. Το πρωτότυπο είναι έτοιμο. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί για τη συσκευή, είτε μέσα από τις επισκέψεις στο site μας, είτε με τα email, ας πούμε, των προπαραγγελιών της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συσκευή. Για να κάνουμε όμως τελευταίο βήμα, χρειαζόμαστε βοήθεια επενδυτών, χρειαζόμαστε συνεργασία με τα κανάλια και γι' αυτό καλούμε οποιονδήποτε ο οποίος θέλει να είναι μέρος της επόμενης μέρας, θεωρούμε τουλάχιστον, της τηλεόρασης, να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Ευχαριστούμε τους διαγραμματές που μας δώσαν δυνατότητα. Και τώρα να καλύψουμε οποιαδήποτε απορία. Και θα καταλήξουμε. Έχει κανείς απορία από κάτω. Μπράβο. Ναι, ένα λεπτάκι, δώστε μου να... Ωραία. Ακούω, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Να μα... Ωραία. Έχω πολλές απορίες, αλλά θα τις συμπυκνώσω σε μία. Το κατάλαβα αυτό που είπατε. Το κατάλαβα, είναι πάρα πολύ έτσι, λογικό, λογικό φανές.
και δεν έχω κάνει ενός είδους πρόθεση να το κριτικάρω και είμαι σε αυτή την κατεύθυνση και μάλλον ήρθατε και στα λόγια μου σε αυτά που είπα στην αρχή, ότι ξεπερνάνε τη τεχνολογία. Η τεχνολογία ξεπερνάει την τεχνολογία. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο κάποια κανάλια που σήμερα, καταρχήν είπατε 8, είναι 8. 8 είναι οι παίκτες που είχαμε μέχρι χτες, σήμερα έχουμε 10. Εκεί που η κυβέρνηση ήθελε να έχει 4, τώρα θα έχει συν 2. Έτσι να το λέμε, τα πράγματα έτσι με το όνομά του. Είχαμε 8 τηλεοπτικό κανάλια και τώρα μπαίνει και ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Μαρινάκης με τα δικά τους, αν δεν πάρουν κάποια από τα υπάρχοντα που κλείνουν, οπότε θα έχουμε 10. Πήγε για Μαλή και βγήκε, δεν είναι πολιτικολογό, αλλά εν πάση περιπτώσει το κλείνω την παρένθεση. Εδώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ωραία, να ανέβει μέσω αυτής της πλατφόρμας, να ανέβει ο Α. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα τον Α. Όχι. Μα τον Α, ας πάρουμε τον Α. Λοιπόν, ο Α δεν θα μπορεί να έχει την παραδοσιακή διαφήμιση, να αντλεί διαφήμιση μέσω με αυτό το σύστημα που προτείνεται. Πρέπει να πάει σε IPTV διαφήμιση, δηλαδή πρέπει να παίξει με τα display, τα banners και τα Google Ads. Δεν θα μπορεί να παίξει, γιατί ο νόμος, τα άρθρα, το οποίο δεν αποσύρει η κυβέρνηση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, είναι σαφής ότι θα είναι παράνομο. Και ο Α θα μπορούσε μέχρι χθες. Συγχωρείτε, θα είναι παράνομο ποιο, για να καταλάβω ακριβώς τι ρωτάτε. Οι διαφημίσεις εννοείται ότι θα είναι παράνομο. Βεβαίως, δεν θα μπορεί να συνάψει συμφωνίες. Τα ξέρω καλά τα. Ναι, ναι, γι' αυτό και ρωτάω. Λοιπόν, δεν θα μπορεί. Ο Α θα μπορούσε να πάει στην Νόβα. Που είναι στην Νόβα. Ναι, ναι. Αλλά είναι. Θα μπορούσε να απεμπολίσει το τίτλο μιας αυτόνομης, ενός αυτόνομου οργανισμού. Θα μπορούσε να κάνει μια εμπορική συμφωνία με τον Α ή με τον ΟΤΕΤΒ και θα μπορούσε η Νόβα ή ο ΟΤΕΤΒ να δημιουργήσει ένα Α Νόβα. Έτσι, ναι, ναι. Και να πάρει πάλι άδεια από το ΕΣΟΥΡΟΥ, γιατί δεν υπάρχει κανάλι, ούτε καν στη δρομητική τηλεόραση, που να μην έχει πάρει άδεια από κάποια πλατφόρμα. Έτσι. Ακόμα και όλα αυτά τα κανάλια και τα Nova Cinema, τα soft porno, όλα αυτά που υπάρχουν, ναι, έχουν πάρει άδεια από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Άρα και ο Α θα μπορούσε να έχει μια εμπορική συμφωνία. Αν λοιπόν εκτόξευε το κόστος της συνδρομής άλλα 8 ευρώ, γιατί τόσο περίπου είχαν το μήνα, τόσο περίπου είχαν υπολογίσει. Αυτή η ιδέα καταρρίφθηκε. Τώρα, για να μπορεί να έχει διαφήμιση από την παραδοσιακή αγορά, από τα media agencies ή από τις διαφημιστικές ή από οποιοδήποτε άλλη πηγή χρήματος, δεν θα μπορούσε αν δεν έχει μια άδεια όπως δυστυχώς έτσι είχε υπολογίσει η κυβέρνηση, που δεν νομίζω ότι θα της βγει τελικά. Που σημαίνει ότι θα έπρεπε να ήταν ένας ψηφιακός παίκτης ή ιντερνετικός παίκτης, ο Α, παράδειγμα, που πήρα. Άρα πολύ λιγότερα χρήματα, γιατί όπως ξέρετε, η διαφήμιση τηλεόραση είναι. Ναι, η διαφήμιση είναι το παν, το κέρδος. Είναι 200 εκατομμύρια ευρώ και τελειώνω. Ενώ το στο διαδίκτυο, κατά IAB, είναι 70-69 εκατομμύρια ευρώ και κατά δήλωση, και στην πραγματικότητα μιλάμε για 35-40 εκατομμύρια ευρώ στο διαδίκτυο. Δηλαδή, τρεις φορές κάτω όλο το διαδίκτυο, έναντι της τηλεόρασης που είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Παλιά ήταν ένα είναι τα Google Ads, βέβαια. Είναι Facebook και Google. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή πόσο, εάν είναι ουσίας, το χειροκροτώ. Αν είναι υπεραπλούστευση, πρέπει να παρακαμφθεί πάλι ο σκόπελος. Ξεχνάμε κάτι. Είναι πολύ σωστός ο προβληματισμός και είναι ένας προβληματισμός, δεν θα σκρύψω. Πώς θα ζήσουν από τα κανάλια. Ναι, θα σας πω. Αυτή είναι η μεταθάνατον ζωή των καναλιών, αλλά πώς θα ζήσουν μετά στην επόμενη του ζωή. Δεν θα είναι. Μιλάμε για αναγέννηση, σαν ένα φοίνικα, δεν μιλάμε για θάνατο. Ναι, ναι. Δεν τονίσαμε στην παρουσίαση και μάλλον είναι δηλαδή, λάθος δικός μας. Δεν σκοπεύουμε απλά να πουλήσουμε μια συσκευή για να αφήσουμε εκεί. Όλο αυτό, όλη η προσπάθειά μας, όπως τονίσαμε στο τέλος τώρα, είναι να συνεργαστούμε με τα κανάλια. Θέλουμε μια κοινή δράση να κάνουμε, να δημιουργήσουμε μια καινούργια DJ ουσιαστικά. Εμείς δεν θέλουμε, ας πούμε, να έχουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν μας νοιάζει προφανώς αυτό, γιατί content is the king. Αλλά μας νοιάζει να δημιουργήσουμε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, να δημιουργήσουμε μια εταιρεία η οποία η λογική της θα είναι πως είχαμε το αναλογικό και πήγαμε στο ψηφιακό, πλέον να πάμε στο ιντερνετικό. Ναι, και ρωτώ, αν ο Α έχει 450 εργαζομένους αυτή τη στιγμή, να. Πώς θα μπορέσει να συνεχίσει να αυτό το συντηρεί με το ποιοτικό περιεχόμενο σας αυτό που έχει. Διαφημίσεις. Βεβαίως, αφού βεβαίως. Δεν θα έχει διαφημίσει δύο λεπτά, τον αναλογικό γιατί παλιό κόσμο. Κατάλαβα εγώ την ερώτηση και νομίζω θα καλύψω. Ξεχνάμε κάτι. Είναι πολύ σωστά αυτά τα στατιστικά που λέτε. Είμαι σίγουρος ότι είναι έτσι. Όχι, λέω τα νούμερα που λέγατε πριν. Είμαι σίγουρος ότι είναι έτσι και έχετε κάνει πολύ περισσότερη έρευνα από εμάς, αλλά δεν έχουμε καμία επιθυμία να τα διαψεύσουμε. Ξεχνάμε κάτι. Πλέον δεν μιλάμε για κανάλι. Ακόμα και αν. Εντάξει, πρακτικά μεταξύ μας, okay, είναι κανάλια. Πρακτικά είναι κάποιες ιντερνετικές
πλατφόρμες, υπηρεσίες, θα το έλεγε κάποιος, οι οποίες θα προσφέρουν περιεχόμενο. Όπως ας πούμε είναι σήμερα, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, κάτι Comedy Lab, κάτι τέτοια. Για παράδειγμα σε αυτά τα βίντεο, ας πούμε. Ναι, μέσα τα οποία έχουν διαφημίσεις μέσα. Διαφημίζουν κάτι αποσμητικά, θυμάμαι. Τι, κάτι... Πέρα από το YouTube που λέμε skip ad, ας πούμε, μέσα στο ίδιο το βίντεο υπάρχουν διαφημίσεις, εμβόλυμες, τοποθέτηση προϊόντων. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται, γιατί δεν μιλάμε για κανάλι για να μιλήσουμε για δικαιώματα, για τεχνικά. Τοποθέτηση προϊόντων επιτρέπεται σε όλες τις εκπομπές πλην των ημερωτικών και παιδικών. Τέλεια. Δεν θα υπάρχει ενημέρωση, άρα δεν θα υπάρχει πολυφωνία. Αν λέτε λοιπόν, γιατί ξεκινήσατε την ομιλία σας με την πολυφωνία, ναι, ναι. Έτσι δεν θα μπορεί να υπάρξει πολυφωνία συνδράμοντος και του Α, γιατί δεν θα μπορεί πια να έχει ενημέρωση. Είναι πολύ ακριβό σπορ για ένα κανάλι να έχει ενημέρωση. Το λέω επειδή είμαι δημοσιογράφος. Mm-hmm. Το Netflix παράγει όχι μόνο διαμεταδίδει και διανέμει περιεχόμενο, αλλά παράγει κιόλας και θα τις βγάζει σειρές όλες μαζί, όπως ξέρετε. Και πληρώνει σε ένα χαμηλό κόσμο. Μάλιστα, η Nova έχει συνεργασία με το Netflix. Εδώ ο Α είναι ελεύθερος, ζει από τη διαφήμιση. Τα κανάλια ζουν από τον δανεισμό, βασικά. Δεν ζουν από τη διαφήμιση. Αλλά τέλος πάντων, μια άλλη υπόθεση. Πολύ σωστά τα λέτε, αλλά για να πληρώσει τους δημοσιογράφους, οι οποίοι πρέπει να είναι τόσοι, στο σύνολο 400, θα είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, αν δεν έχει σοβαρή απορρόφηση από τη διαφήμιση. Επειδή μπερδεύουμε λίγο το πράγμα, να το πω εγώ πιο απλά και τεχνικά. Έχουμε ψάξει το νομικό κομμάτι, όχι εμείς, γιατί εμείς δεν είμαστε και δικηγόροι. Έχουμε βάλει δικό μας δικηγόρο να ψάξει και να δούμε ότι με αυτόν τον τρόπο τον οποίο χρησιμοποιούμε, μπορεί το κανάλι να παίζει κανονικά τις διαφημίσεις του. Δηλαδή να παίζει το κανάλι μέσω ενός stream σε ένα URL, το οποίο δεν έχει και πολύ σημασία, ενώ μην μπούμε στα τεχνικά. Θα μπορεί να παίζει. Ό,τι παίζει σήμερα ο Α που δώσετε για παράδειγμα στην τηλεόραση, κανονικά, τώρα τη σιρούλα, μετά την διαφήμιση, μετά τη δεύτερη διαφήμιση, μετά το δελτίο και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα είναι διαδικτυακή διαφήμιση ή τηλεοπτική? Όχι. Θα είναι διαφήμιση όπως έχετε συνηθίσει. Τελειώνει το καφέ της χαράς, δεν ξέρω και τι παίζει τα κανάλια. Ή κάνει διάλειμμα για το διαφημιστικό, κανονικά. Ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, απλά θα μεταφερθεί στο. Σόνια, επειδή τα παιδιά ουσιαστικά. Παρεμβαίνω λίγο για να κρατήσω λίγο και τη θεωρία του χρόνου. Επειδή τα παιδιά ουσιαστικά μας έδωσαν απάντηση σε τεχνικό επίπεδο σίγουρα. Εντάξει. Ναι. Μας έδωσαν τη δυνατότητα να περάσει το on-air περιεχόμενο σε web. So far, so good. Μέχρι τώρα, ναι. Άλλωστε, πρώτα προηγείται η τεχνολογία και έπεται η νομική ως γνωστόν επιστήμη. Έτσι. Οπότε θα τα αφήσουμε τα παιδιά να δουν τη δουλειά πώς πάει και να. Θα φάτε και λίγο τα μούτρα σας, προειδοποιώ. Ποιο δεν τα τρώει. Ομολογουμένως. Τάσο, ήθελες να κάνεις και εσύ μια ερώτηση, μήπως. Σόνια, όμως. Δίνεις λίγο το μικρόφωνο σε Πες εσύ αυτό που θες απαντήσεις. Να ξανακούσω λίγο την ερώτηση, την οποία δεν θυμάμαι από πριν ακριβώς. Εγώ θέλω κάτι να προσθέσω. Καταρχήν να συγχαρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάνει και εκπομπές μαζί και τα παλαιτικών. Σίγουρα τα παιδιά έχουν τεχνική οπτική. Το πώς μπορώ εγώ να πάρω το τηλεφωνικό μου και όπως έβλεπα τα νομικά κανάλια αναλυτικά να παίρνουν τα κόμματα. Δεν ασχολούνται με την διασημότητα. Ναι, όπως ο κατασκευαστής του καθοδικού σωλήνα δεν ασχολήθηκε με τη βιωσιμότητα της τηλεόρασης, έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι σε δεύτερο επίπεδο. Έχω ένα άλλο ερώτημα να κάνω. Βεβαίως. Για να μπορέσει ένα κανάλι να έχει διαφήμιση, ναι. Από όποιο τρόπο και να το βλέπουμε, μάλιστα. Πρέπει να δείχνει το κοινό του, το μέγεθος του κοινού του και τα δημογραφικά, έστω τα βασικά που ζητάει η αγορά. Με τον τρόπο που θα μπορεί να παίξει το Vision TV, θα μπορεί να κατανοηθεί το κοινό. Θες να πεις εσύ για τα analytics, να πω εγώ. Το έχουμε σκεφτεί και προφανώς υπάρχει και σε μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, άλλο ένα κομμάτι το οποίο δεν το πολύ τονίζουμε, γιατί κυρίως ο πυρήνας του είναι τα κανάλια. Έτσι. Προφανώς δεν μπορούμε να συζητήσουμε τώρα να μπλέξουμε τον καθένα με το πώς θα μετριέται το κοινό. Αυτή τη στιγμή η AGB μετράει πολύ μικρό ποσοστό. Όλα τα στατιστικά δεν ξέρω τις εταιρείες ακριβώς. Τώρα, ας πούμε, είναι μπλεγμένη και η Nielsen, υπάρχουν διάφορες. Ναι, γι' αυτό δεν. Εμείς. Μέσα στην κάθε συσκευή, προφανώς και με την έγκριση του τέτοιου του τηλεθεατή. Terms and conditions κλπ. Ναι. Τα ξέρουμε όλοι. Μπορούμε να καταγράφουμε το κοινό στο κανάλι το οποίο παρακολουθεί. Δηλαδή υπάρχει ήδη δυνατότητα αυτή και μιλάμε για τεράστια νούμερα σε τάξη εκατομμυρίων. Αφού και οι τηλεθεατές είναι σε τάξη των εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή. Άμα ας πούμε ότι το εγκρίνουν όλοι οι τηλεθεατές. Ακριβώς. Γι' αυτό όμως είναι η συσκευή ευθύνη. Όπως βάλαμε αποκωδικοποιητές. Βάλαμε αποκωδικοποιητές με 30 ευρώ το καθένα στο σπίτι μας πριν από πόσα χρόνια ήταν. Ευχαριστώ. Αυτό. Ανάλογα την ποιότητα.
Μιλάμε και τα άτομα μετρημένα ένα-ένα με ακρίβεια στο ένα άτομο, στο πόση ώρα είδαν, στο ποια εκπομπή είδαν, μπράβο. Τι κάνει νούμερα. Πανεβαίνω, με συγχωρείτε. Πρέπει να κρατήσουμε τον χρόνο. Την ερώτηση. Ναι, είστε hot κομμάτι, μου φαίνεται. Μία μικρή ερώτηση, να επιβεβαιώσω και τα δύο πράγματα που σας είπε ο Βαγγέλης. Είστε hot κομμάτι. Το ξαναλέω για να το συνειδητοποιήσετε. Είστε hot κομμάτι. Το δεύτερο που είπε ο Βαγγέλης, καλή επιτυχία. Διότι θα έχετε να αντιμετωπίσετε κάτι το οποίο είναι... Το τρίτο είναι beta test. Θέλω να είμαι στο beta test. Είναι τεράστιο και κυρίως έχει συστημική διάσταση. Αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω είναι τι ακριβώς προσφέρετε. Σίγουρα από ό,τι έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα έχετε μία συσκευή και κάποιο λογισμικό. Υπάρχει κάποιο λογισμικό το οποίο δημιουργείται και στο οποίο θα ανεβαίνουν τα κανάλια και θα παρουσιάζονται. Με έναν τρόπο και το τρίτο, θα κάνετε και streaming. Έχουμε τη συσκευή, η οποία μέσα έχει. Υπάρχουν κάποιες λίστες, να το θέσω έτσι, σε κάποιο δικό μας χωσταρισμένο, κάποια διεύθυνση, μην μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, που λέει ότι τα κανάλια τα οποία παίζουμε αυτή τη στιγμή, αυτά που παίρνουμε μέσα του ίντερνετ, είναι αυτά. Το κανάλι τάδε με το link τάδε, το κανάλι 2 με το link 2, το κανάλι 3 με το link 3 και το καθεξής. Και από εκεί και πέρα, ό,τι παίζει το κανάλι στο κομμάτι του on demand, μπαίνει αφού του παιχτεί και τελειώσει, σαν παίζει δηλαδή τώρα μια σειρά, ας πούμε, στον Α, μιας και είχαμε πιάσει το παράδειγμα πριν, παίζει μια σειρά στον Α τώρα, τελειώνει σε 10 λεπτά, μόλις τελειώσει και με μια μικρή καθυστέρηση, πολύ σύντομη, μπαίνει στο on demand. Και αυτό σε συνεργασία και σε συμφωνία με τα κανάλια, τα οποία θα συμφωνήσουν προκειμένου να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα. Δεν θα τους ζητήσουμε εμείς κάτι παραπάνω από το να διαθέτουν το on demand. Μπαίνει λοιπόν στο on demand. Μετά παίζει ειδήσεις, ας πούμε. Μπαίνουν και ειδήσεις ακόμα στο on demand. Εσείς μπορεί να ενδιαφέρεστε να δείτε αύριο το πρωί, το βραδινό, το δελτίο, το σημερινό, για τους δικούς σας λόγους. Και επίσης και στο κομμάτι των αγώνων. Εντάξει, νομίζω αυτό είναι πιο εύκολο. Μπορείτε να το καταλάβετε. Υπάρχουν όλοι οι αγώνες. Δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχουν δικαιώματα. Προφανώς δεν είναι. Μακάρι όμως να τα καταφέρετε. Προφανώς. Θα τα καταφέρουν κομμάτι... γιατί θα το θέλει το κοινό πρακτικά. Έτσι, θα πάει ακριβώς. Αυτό θέλει το κοινό. Δηλαδή πλέον τι σύνδρομες έχουν. Παιδιά, να το κρατήσουμε παρακαλώ γιατί έχουμε ένα round table. Πες μου δευτερόλεπτα αυτό που θες να πεις. Μέχρι τώρα έχουμε ακούσει τρεις διαφορετικούς τρόπους για να φτάνει το περιεχόμενο στο τελικό χρήστη. Μάλιστα. Αυτό το οποίο δεν έχω ακούσει ακόμα είναι το περιεχόμενο το οποίο έχουμε. Ο τελικός χρήστης το θέλει. Δηλαδή, εγώ σε ρωτώ γιατί είμαστε και κοντά ηλικιακά. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή, αν δεν ήμασταν. Είμαι λίγο μεγαλύτερο. αυτή τη στιγμή, αν δεν ήμασταν εδώ και δεν ήμασταν αυτοί που ήμασταν. Και σου λέει κάποιος, κοίτα να δεις, τα κανάλια παίζουν αυτά, αυτά και αυτά. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι επαναλήψεις. Θα ήθελες εσύ αυτό το περιεχόμενο. Μήπως εν τέλει πρέπει να κοιτάξουμε. Μήπως εν τέλει πρέπει να κοιτάξουμε. να βελτιώσουμε το ίδιο το περιεχόμενο και ο καταναλωτής θα βρει τον τρόπο να το φέρει μπροστά του. Αναφέρθηκε το Netflix αρκετές φορές. Ναι. Το Netflix έχει την επιτυχία που έχει γιατί παράγει original series. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι το Netflix ρισκάρει τρομακτικά αυτή τη στιγμή. Το χρέος του είναι τεράστιο. Και το ανέβασε πρόσφατα κιόλας κι άλλο, κατά 800 εκατομμύρια, για να παράξει μάλιστα ακόμα περισσότερο original προϊόν. Έχουμε στην Ελλάδα, τελική ερώτηση, έχουμε στην Ελλάδα προϊόν που ο καταναλωτής θα το θέλει? Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι έχουμε. Θυμίζω κάτι που είπαμε και θέλει να απαντήσει εκτενώς ο Λεωνίδας, αλλά θα κάνω μια έτσι μικρή. Θυμίζω κάτι που είπαμε μέσα στην παρουσίαση. Μιλήσαμε για δημιουργία νέων καναλιών. Και μιλήσαμε για δημιουργία καναλιών τα οποία μέσα έχουν περιεχόμενο. Έδωσα το παράδειγμα τριών κωμικών, οι οποίοι, σαν αυτό που κάνει το Comedy Lab, κάποιων μουσικών, κάποιων amateur παραγωγών ταινιών, μικρού μήκους ή σειρών. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Το βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτού και στο YouTube. Βλέπουμε ότι έχουν εκατομμύρια views οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Πολύ περισσότερο από τα κανάλια, λέει μερικές φορές. Ακριβώς. Γι' αυτό θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία νέων καναλιών. Απλά να συνεχίσω, ας πούμε, σε αυτό πάνω. Ένας ακόμα στόχος που έχουμε, δηλαδή τα analytics, ένας ακόμα λόγος που υπάρχουν, είναι για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε, επιμένω, με τα κανάλια, δηλαδή να τους δίνουμε τα στατιστικά αυτά, για να γνωρίζουν ότι την τάθε ώρα που έπαιξα το τάθε πράγμα εγώ, άλλαξε όλο το κανάλι. Γιατί? Προφανώς δεν του άρεσε. Και άμα δούμε ότι υπάρχει αυτή μια τάση να γίνεται αυτό, προφανώς τα κανάλια, μιλάμε για data, τα big data, τα οποία αυτή τη στιγμή και αυτά είναι ανερχόμενα. Το κάθε κανάλι, όπως και οι διαφημιστικές, μπορούν να κρίνουν ότι η διαφήμιση του εκείνη τη στιγμή που παίχτηκε, άλλαξε ο άλλος το κανάλι. Μάλλον δεν του αρέσει. Στο Α, ας πούμε, η τάδε εκπομπή, όλοι άλλαξαν, το 60% άλλαξε. Γιατί τους άρεσε η εκπομπή?
Οπότε αυτά τα δεδομένα θα τα αναλύουν και προφανώς αλλάζουν το περιεχόμενό τους. Για να βελτιωθεί όσο περισσότερο γίνεται. Αυτό θα είναι πρακτικό, αν αλλάξουν το περιεχόμενό τους εν τέλει, έτσι. Αν τους ενδιαφέρει να βγάλουν λεφτά, ναι, θα πρέπει να το αλλάξουν το περιεχόμενο. Αυτό το πρόβλημα. Sorry. Σόνια, please. Εννοείται, δεν θα λέει κανένα σημαντικό. Η τηλεθέαση έβγαζαν αμέσως κάποιον σφάχτη, κάποιον χασάπι, κάποιο αίμα κλπ. Είναι επικίνδυνο. Δεν θα ξαναδούμε εκπομπή τέχνης ποτέ, αν γίνει αυτό που λέτε. Δεν θα ξαναδούμε ποτέ τίποτα ενδιαφέρον πραγματικά. Θα βλέπουμε μόνο αυτά τα οποία θα ανεβάζουν και ξέρουμε ποια πρόσωπα ανεβάζουν τηλεθέαση. Και από την Δημοκρατία και από, από το ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Υποτίθεται ότι υπάρχει ένα σουρού γι' αυτό, έτσι. Προφανώς δεν είναι μόνο. Συγγνώμη, παιδιά. Sorry. Λοιπόν, ξέρετε τι είναι pitching. Ωραία. Ο κύριος Ποφάτης κάτω, λοιπόν, είναι ο ιδρυτής του Comedy Lab. Και διευθυντής προγράμματος του Α. Έχετε... Και στα δύο στρατόπεδα. Πάει στον τρίτο όροφο. Έχετε μάλιστα ένα λεπτό μέσα στο elevator pitch να του εξηγήσετε γιατί πρέπει να μπει η πλατφόρμα του, ή μάλιστα το πρόγραμμά του στην πλατφόρμα σας. Μετράω. Είναι τιμή μας. Α, ένα λεπτό τώρα. Ένα λεπτό τώρα. Pitching. Ανεβαίνει το σανσέρ. Θες επειδή τα έχω πει όλα εγώ να το πεις ή... 50. Ακούσατε για αναλύτηξη, ακούσατε για τη μαζικότητα του περιεχομένου. Αυτό που προσφέρουμε εμείς μέσα από το Vision είναι την ανοιχτότητα, το γεγονός ότι λόγω του ότι υπάρχει συνδρομή και μικρή τιμή θα το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και πιο εύκολα από το YouTube. Επομένως, ένα κανάλι στη λίστα των υπάρχοντων καναλιών, το Comedy Lab Dedicated κανάλι με δικά του Analytics πιο εύκολα από το YouTube, νομίζω είναι οτιδήποτε θέλει κάποιος να το πάει πιο, ένα step further το κανάλι στο YouTube. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Και αν... Δεν μιλήσαμε για άδειες ποτέ. Δεν ζητήσαμε για να πληρώσετε. Δεν είπα. Έφτασε στον τρίτο όροφο. Το ερώτημα είναι, θα ξανακατεύετε μαζί του, θα κλείσετε ραντεβού για καφέ. Πάλι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω έχουμε ελπίδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μετά από αυτό το λίγο over the top, λίγο εκτός προγράμματος που βγήκαμε, αλλά προσπαθούμε τι να κάνουμε, προσπαθούμε να το κρατήσουμε λίγο. Ήδη τα μέσα πλησιάζουν. Λοιπόν, πάμε για να στο round table το οποίο ακολουθεί. Στο round table αυτό θα συζητήσουμε λίγο πολύ για την αξία της παραγωγής του περιεχομένου, για τα εναλλακτικά μέσα τηλεθέασης και κατά πόσο αυτά είναι εναλλακτικά ή όχι. Και αν θα γίνουν κάποτε ισχυρά, εάν είναι βιώσιμα αυτά τα μοντέλα στο μέλλον. Κοιτάξτε, παρατηρήστε εδώ στη γωνία τι γίνεται τώρα, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο πηγαδάκι. Αυτό είναι ουσιαστικά ζωντανή παραγωγή επιχειρηματικότητας, παιδιά, βλέπουμε. Και ευτυχώς που οι περισσότεροι εδώ που είστε νέοι βλέπετε τι παράγεται στα υποτίθεται ξύλινα συνέδρια που γίνονται μονόλογοι και άλλα τέτοια. Λοιπόν. Άρα, θα καλέσω πολύ πολύ γρήγορα στο σαλονάκι μας εδώ, Βάερο και Βίλιο. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κανάτας, καθηγητής τμήματος ψηφιακών συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ο κύριος Κανάτας, για όσους δεν θυμούνται ή δεν γνωρίζουν, ήταν από τους πρώτους που είχε κάνει την πρώτη εμπεριστατωμένη έρευνα για το πόσα κανάλια, το μεγάλο ερώτημα, πόσα κανάλια χωράνε στο bandwidth των UHF, πολύ πριν ανακαλυφθεί η Φλωρεντία. Και τα αποτελέσματά του, αν και δεν υιοθετήθηκαν τότε από την τότε κυβέρνηση, παραμένουν ακόμα και σήμερα επίκαιρα και θα, μάλλον πάνω σε αυτά θα ξαναπατήσουν, υποθέτω, κύριε Κανάτα. Ο κύριος Γιώργος Λεκάκος, αναπληρωματής καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα μας βοηθήσετε, κύριε Λεκάκο, να δούμε κατά πόσο είναι βιώσιμα αυτά τα μοντέλα και αν υπάρχουν τελικά μοντέλα ή απλά παράγονται on the move. Η κυρία Άρτεμις Λαμπρινίδη, Γενική Διευθύντρια του NetWix. Το NetWix είναι ουσιαστικά η μεταξέλιξη του... Κράτη. Η μεταξέλιξη του Antenna GR, του διαδικτυακής πλατφόρμας του Antenna. Κύριε Λαμπρινίδη, ειδικευμένη στην παραγωγή και δεν ξέρω κατά πόσο εκμετάλλευση περιεχομένου, θα το δούμε στην πράξη. Ο κύριος Γιώργος Σιμόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Star Κεντρικής Ελλάδος, είναι ο εκπρόσωπος ουσιαστικά των UHF εδώ μέρα. Και ο άνθρωπος ο οποίος θα αναζητούσε άνετα μία στέγη για το κανάλι του στην περίπτωση που επαναληφθούν φαινόμενα μονοπωλιακού χαρακτήρα ή τέσσερις άδειες, δηλαδή όπως λέμε τέσσερις τύχοι ας πούμε. Και ο κύριος Τάσος Οικονόμου είναι διδάκτορ ηλεκτρονικής, στο τμήμα ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας στο Quality of Journalists with New Technologies, έτσι. Καλά το λέω, Τάσο. Λοιπόν.
και να με διορθώσει μετά. Και δουλεύει στο CNN Greece, καταξοχήν διαδικτυακή πλατφόρμα, ειδησιογραφική κτλ. Θα το συντονίσουν η κυρία Σόνια Χαϊμαντά, βαθύς γνώστης, και ο κύριος Βασίλης Γκόλτσος. Εγώ θα παρεμβαίνω κάπου, παιδιά, κυρίως για να κρατήσω α το χρόνο, β τη ροή της συζήτησης, γ να βγάλουμε και λίγο καμιά είδηση, έτσι, γιατί, εντάξει, ψοφάμε για ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε. Σόνια, ξεκινάς. Ναι. Παιδιά, καλή επιτυχία και πάλι, εσείς οι δύο της Vision TV, που μονοπολίσατε το ενδιαφέρον μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καταρχήν, πόσες ώρες... έχουμε μία ώρα. Μάλιστα. Μία ώρα. Σκέφτομαι να κάνω την ερώτηση που αντιστοιχεί και που αξίζει στον καθένα από εσάς και να μιλήσουμε, δηλαδή να τοποθετηθείτε λίγο, όχι πάνω σε αυτά που είπαμε, πάνω στο σήμερα. Ο κύριος Κανάτας, θέλω μέσα σε... θα ήθελα ο καθένας να τοποθετηθεί μέσα σε 30 λεπτά όλοι μαζί. Δηλαδή, έχετε περίπου 6 λεπτά. Ωραία, 5 με 6 λεπτά ο καθένας, να απαντήσει σε μία ερώτηση, της οποίας θα κάνουμε εκπεριτροπής με τον κύριο Γκόλτσο. Η δική σας ερώτηση είναι τελικά σήμερα, βλέποντας όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου, κατά τη γνώμη μου, σε σχέση με τις τηλεοπτικές άδειες. Αισθάνεστε μία δικαίωση, αισθάνεστε ότι τα πράγματα βαίνουν προς μία εκτόνωση, προς μία λύση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε τεχνολογικά και νομικά, πολιτικά, σε ένα ίδιο επίπεδο. Μπορούμε να πούμε ότι η συζήτηση είναι επίκαιρη ή είμαστε, ζούμε σε ένα άλλο χώρο και είμαστε εκτός ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καταρχάς. Να πω ότι εγώ δεν είχα εμπλακεί στο κομμάτι του πλήθους των αδειών που αποφάσισε η κυβέρνηση. Με το δικό μου το εργαστήριο και με το εργαστήριο του Πολυτεχνείου, των ηλεκτρολόγων μηχανικών, είχαμε κάνει τη μελέτη και το ψηφιακό χάρτη. Οπότε είχαμε κάνει την απονομή των συχνοτήτων στις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Βέβαια, από εκεί προέκυπταν ένα συγκεκριμένο πλήθος από πολυπλέκτες ανά περιοχή, το οποίο βέβαια δεν εφαρμόστηκε τελικά από την τότε κυβέρνηση. Έγινε ένας καινούριος, βγήκε μια καινούρια οικία, τέλος πάντων, αλλάξαν κάπως τα δεδομένα και τη συνέχεια τη γνωρίζετε όλοι. Θεωρώ ότι όλη αυτή η κουβέντα πραγματικά είναι λίγο εκτός τόπου και χρόνου. Τα δεδομένα μας ξεπερνάνε. Θυμάμαι πριν από 4 χρόνια πάλι που ήμουν εδώ σε αυτό το πάνελ, είχα πει ότι σίγουρα θα βρεθούν τρόποι και δρόμοι άλλοι για τη μετάδοση του περιεχομένου. Το περιεχόμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα μέσα είναι αυτά τα οποία, εντάξει, θα βοηθήσουν το περιεχόμενο να βγει στον αέρα. Είτε ο αέρας είναι πραγματικός αέρας, είτε είναι ενσύρματος. Θεωρώ ότι σήμερα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ποιο είναι αυτό το μέσο το οποίο πραγματικά δίνει τη μεγαλύτερη ευκολία στο περιεχόμενο να βγει και να φτάσει στο κοινό. Και είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να δούμε πραγματικά, μετά και την ομιλία της κυρίας Σαρικάκη, για τους βαθμούς ελευθερίας που προσφέρει το κάθε μέσο. Υπάρχουν πολλοί βαθμοί ελευθερίας που προσφέρει το κάθε μέσο. Θεωρώ ότι τα UHF, οι broadcasters, ας πούμε, είναι λίγο πίσω. Αναγκαστικά είναι λίγο πίσω, είναι πιο παλιά η τεχνολογία. Υπάρχει η δορυφορική τηλεόραση σήμερα και υπήρχε και αρκετά χρόνια τώρα και νομίζω ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Αλλά το μέλλον είναι το 5G για μένα. Τα πάντα θα πάνε ασύρματα. Είναι δεδομένο αυτό. Μπορεί να μην είναι στην επόμενη τριετία, τετραετία, αλλά θα είναι σίγουρα τα επόμενα 5-10 χρόνια. Οπότε το πιο λογικό είναι ότι το περιεχόμενο θα πρέπει να φτάσει στα smartphones ή οποιασδήποτε είναι οι συσκευές μας σε 6-7 χρόνια. Αυτή είναι η τάση. Εκεί πάμε. Να φανταστείτε ότι με τα 5G θα έχουμε ρυθμούς στα χέρια μας των 100 Mbps, το οποίο για ultra high definition σημαίνει ότι θα μπορούμε να σηκώσουμε μέχρι και 4 κανάλια ταυτόχρονα. Σε μία συσκευή μας. Θέλω να πω, δεν θα υπάρχουν περιορισμοί του μέσου πλέον. Οπότε βλέπω ότι το μέλλον είναι κοντά στα 5G.
και ότι εκεί θα πρέπει περισσότερο να στρέψουν την προσοχή τους και τα νέα σχέδια και τα νέα επιχειρηματικά σχέδια προς τα εκεί να κινηθούν. Δεν λέω ότι θα καταργηθούν τα υπόλοιπα. Είναι σίγουρο ότι πάντα θα υπάρχει ένα κοινό και για τους broadcasters και για τα δορυφορικά. Άλλωστε, τα δορυφορικά είναι ένα κομμάτι του 5G, δηλαδή ένας σημαντικός πυλώνας των 5G δικτύων θα είναι και τα δορυφορικά δίκτυα, γιατί έχουν πλεονεκτήματα τα οποία δεν τα έχουν τα υπήγεια δίκτυα και προσφέρουν πραγματικά πλεονεκτήματα. Αλλά νομίζω ότι θα κυριευτεί, η μεγάλη αγορά θα είναι τα 5G και για την τηλεόραση. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, αλλά θέλω να πάρω έτσι την ευκαιρία να ρωτήσω τον κύριο Λεκάκο. Βλέπετε σήμερα, έτσι πως το περιέγραψε πολύ όμορφα, πολύ εύστοχα η κυρία Χασαρικάκη, βλέπετε περισσότερη δημοκρατία σε αυτό το πιο interactive πλαίσιο έναντι αυτής της τηλεθέας που είχαμε μάθει με τη δεσπόζουσα θέση του εκπέμπωτος έναντι του θεατή. Βλέπετε περισσότερη δημοκρατία ή περισσότερο χάος? Πρέπει να είναι πολυμοιημένος ο τηλεθεατής, ο καταναλωτής μέσων, που δεν μου αρέσει να το λέω έτσι, αλλά στον λέω. Πρέπει να είναι πιο μοιημένος, να ξέρει πολλά τεχνολογικά, ή τελικά μπορεί να έχει ένα δικό του φίλτρο και να εκτονώνεται εκεί? Και μία ερώτηση που θέλω να σας κάνω, γιατί νομίζω ότι εσείς μπορείτε να μου την απαντήσετε, είναι πόσο εκτονώνεται ένας πολίτης σε αυτή την social mediaική δημοκρατία των μέσων και επιλέγει τελικά να μην διαμαρτύρεται στο φυσικό κόσμο και να περιορίζεται στην διαμαρτύρια αυτή στο ψηφιακό. Αν μπορείτε αυτό να μας το απαντήσετε, θα με ενδιαφέρε. Okay. Ακούγομαι. Ωραία. Καταρχήν, σχετικά με το πώς εκτονώνεται, σίγουρα η τεχνολογία και οι υποδομές εδώ που έχουν εξελιχθεί παρέχουν μια τουλάχιστον αίσθηση περισσότερης δημοκρατικότητας, κυρίως δίνοντας τα εργαλεία, το interactivity, τη δυνατότητα πολλών επιλογών κτλ. Να επιλέγεις αυτό που βλέπεις. Γι' αυτό και ο παραδοσιακός τρόπος τηλεθέασης χωρίς τη διαδραστικότητα, χωρίς... Βεβαίως, η έννοια της διαδραστικότητας είναι λίγο παρεξηγημένη. Η διαδραστικότητα υπάρχει όταν αλλάζει το κανάλι. Έτσι. Αλλά η εμπλουτισμένη διαδραστικότητα που υπόσχονται κυρίως οι υπηρεσίες που παρέχονται διαδικτυακά, θα έλεγα κυρίως, σίγουρα ενέχουν μια μορφή ενίσχυσης της δημοκρατίας όσον αφορά τις επιλογές του καταναλωτή. Βέβαια, καμιά φορά η έννοια της δημοκρατίας έτσι είναι αρκετά θεωρητική και λέμε ότι κάνουμε πράγματα για να υποστηρίξουμε τη δημοκρατία ή τη δημοκρατικοποίηση, δική μου λέξη, των πραγμάτων, αλλά στο τέλος τα αποτελέσματα καταλήγουν αντίθετα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πιστεύω είναι ότι η εμπειρία... Να συζητήσω λίγο για την έννοια της διαδραστικότητας, γιατί χρησιμοποιείται πάρα πολύ και είδα και τα παιδιά που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, προσπάθησαν να παρέχουν, να υποστηρίξουν και να με το δικό τους τρόπο να συνεχιστεί η υφιστάμενη εμπειρία τηλεθέασης, παρέχοντας το τηλεκοντρόλ με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε κτλ. Ας μην ξεχνάμε ότι το περιβάλλον, το σαλονιού μας, το οποίο βλέπουμε τηλεόραση, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι ένα περιβάλλον ξεκούρασης, ένα περιβάλλον lean back, όπως λέμε, το οποίο βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί πάρα πολύ με την χρήση δεύτερης συσκευής. Βλέπουμε πλέον ότι μια δεύτερη συσκευή αναγγίζει ποσοστά γύρω στο 87% παγκοσμίως. Να υπάρχει μια δεύτερη συσκευή ανοιχτή στο σπίτι. Η έννοια αυτή όμως της εμπειρίας του χρήστη πρέπει πραγματικά για να υποστηριχθεί να γίνουν πολύ καλές, να σχεδιαστούν πάρα πολύ καλά οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές οι οποίες υποστηρίζουν αυτό το πράγμα. Το να βλέπουμε ένα συρφετό καναλιών ως επιλογές, τις οποίες πραγματικά πόσοι από εμάς χρησιμοποιούμε, 3-4 κανάλια βλέπουμε στάνταρ, χωρίς να υπάρχει ανάλυση δεδομένων, το βάζω πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το να μπορεί κάποιος να καταγράψει σε αυτό το περιβάλλον, αυτό που λέει η κυρία Κούρτογλου, audience measurement, εγώ από τη δικιά μου σκοπιά ως ασχολούμενος με θέματα ανάλυσης δεδομένων, το λέω καταγραφή της συμπεριφοράς του τηλεθεατή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας μην ξεχνάμε ότι το Netflix στηρίζεται ακριβώς πάνω σε αυτό. Η όλη επιτυχία του Netflix στηρίζεται στο ότι κάνει personalized recommendations.
Τυχαίνει και ασχολούμαι με το θέμα εδώ και 15-20 χρόνια. Το διδακτορικό μου ήταν σε αυτό ακριβώς το θέμα. Και πραγματικά το να υποστηρίξουμε το χρήστη μας, τον τηλεθεατή μας, στο να λάβει απόφαση του τι θα παρακολουθήσει, χωρίς να βασανίζει το μυαλό του, δηλαδή να υποστηρίξουμε στη διαδικασία επιλογής, είναι ίσως από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες που μπορούμε να προσφέρουμε. Εγώ δεν βάζω στο παιχνίδι το θέμα της πληροφορίας η οποία πρέπει να περνάει στα κανάλια και στους παρόχους. Εξαιρετικά σημαντικό, έτσι. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να φτιάξουμε τέτοιες εξατομικευμένες. Το Netflix το 2009 είχε βγάλει ένα διαγωνισμό για να βελτιώσει την τεχνική που χρησιμοποιεί για να εξατομικεύει το περιεχόμενο. Και έδινε $1 εκατομμύριο σε όποιον βελτίωνε κατά 10% τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί για να προβλέπει τις προτιμήσεις του τηλεθεατή. Όταν λέμε 10% σε όρους λάθος, μιλάμε για 0,001 λάθος. Και στην ομάδα, συμμετείχαν πάρα πολλές ομάδες παγκοσμίων, και στην ομάδα που το κέρδισε, έδωσε $1 εκατομμύριο. Μετά ακολούθησε το Criteo, ενδεχομένως το ξέρετε, που είναι επίσης ένα movie recommendation system. Όταν λοιπόν αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, αξιοποιήσουμε τις υποδομές, να παρέχουμε περιεχόμενο, σίγουρα και συμφωνώ με τον κύριο Κανάτα ότι πλέον τα κανάλια πρέπει να αλλάξουν. Πέρσι είχαμε τα capital controls μέσα στο κακό που συνέβη, μας οδήγησαν στο να αλλάξουμε συναλλακτική συμπεριφορά. Φέτος, αυτό το βάζω εισαγωγικά γιατί δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε τίποτα, κακό που συνέβη με την ιστορία με τις άδειες, μας οδήγησε πού? Να συζητάμε σήμερα για το μέλλον των καναλιών. Μας έδωσε μια αφορμή να σκεφτούμε πρωτίστως τα κανάλια, αλλά και όλη η κοινότητα, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι το μοντέλο που χρησιμοποιείται σήμερα. Και εκ των πραγμάτων επίσης τα κανάλια πρέπει να αρχίσουν να ξανασκέφτονται το θέμα του πώς θα έχουν έσοδα. Η παραδοσιακή διαφήμιση μπορεί να συνεχιστεί. Ποια θα είναι τα βέλτιστα subscription μοντέλα ώστε τα κανάλια να είναι βιώσιμα. Ενδεχομένως λέω προτάσεις εναλλακτικές διάφορες. Σε κάθε περίπτωση το advertising versus subscription πρέπει να ξανααξιολογηθεί από τα κανάλια. Μάλλον καθυστερώ λιγάκι, έτσι βλέπουμε, κοιτάτε λίγο. Πρέπει να ξανααξιολογηθεί. Τώρα, η ερώτηση σχετικά, για να κλείσω με αυτό, για το πώς εκτονώνονται, υποθέτω εννοείται ότι εκφράζονται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Για τις μικρότερες ηλικίες αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συνέχεια και δυστυχώς η κόρη μου πρώτη ηλικίου βλέπω τη μισή τη ζωή είναι στα social media και εκτονώνεται έτσι. Αρχίζει να διαμορφώνει, και λέω ως παράδειγμα την κόρη μου, να διαμορφώνει μια παράλληλη ζωή από ό,τι βλέπω. Η εκτόνωση μέσα στο κοινωνικό δικτύο σίγουρα είναι χαρακτηριστικό δημοκρατίας, αλλά αρχίζει μετά και επηρεάζει, και έρχομαι και κλείνω με αυτό, σε ένα σχετιζόμενο θέμα που θέσατε πριν, και ήταν το θέμα της άμεσης δημοσιογραφίας. Όπως γνωρίζετε σήμερα, οτιδήποτε κυκλοφορεί στο ίντερνετ, μέχρι να επιβεβαιωθεί, είναι rumor, είναι φήμη. Σήμερα τα κανάλια και η τεχνολογία δουλεύει πάρα πολύ σε αυτό. Εμείς δουλεύουμε σε 2 ευρωπαϊκά έργα. Προσπαθεί να δώσει στους δημοσιογράφους, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, μια πιθανότητα η είδηση που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, σε πραγματικό χρόνο, να είναι αληθινή ή όχι. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα, αλλά γενικά είναι η διακίνηση, η διάχυση μη διασταυρωμένων πληροφοριών στο διαδίκτυο δημιουργεί πολλά προβλήματα. Από τα social media που διαβάζουν κάποιοι, υποστάρουν, μέχρι τους δημοσιογράφους που είναι πια μέρος δουλειάς τους. Είναι ανάγκη των δημοσιογράφων να έχουν άμεση πληροφόρηση και να δημοσιεύουν ειδήσεις. Αλλά νομίζω ότι η διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει πια να περνάει από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που αξιοποιεί την τεχνολογία και νομίζω πως θα είναι η τάση. Συγγνώμη για τον χρόνο που πήρα. Καταρχήν και από την πλευρά μου θέλω να συγχαρώ τους ομιλητές που με τις τοποθετήσεις τους μας προβλημάτισαν και άλλα είχαμε κατά νου να συζητήσουμε και άλλα θα συζητήσουμε τώρα. Προτού υποβάλω τις ερωτήσεις στους επόμενους 2 προσκεκλημένους, θα ήθελα μια πολύ σύντομη απάντηση από τον κύριο Κανάτα σχετικά με όλη αυτή τη διαδικασία που διαδραματίστηκε το φετινό καλοκαίρι με το θέμα των αδειών, αφού είναι επίκαιρο και δεν έχει λήξει ακόμη. Όλο αυτό το πράγμα έγινε για το Αθήνα ή άξιο τον κόπο? Και το δεύτερο, πώς γίνεται σε μια
περίοδο που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, να μην πούμε ευρώ δραχμή στην τσέπη μας, εξακολουθούν ακόμη να εξαπλώνονται επίγεια δίκτυα για τη μεταφορά περιεχομένου στη μισή Ελλάδα που αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν βλέπει ψηφιακό περιεχόμενο. Θα ήθελα πολύ σύντομα, κύριε Κανάτα, για να μην φάμε το χρόνο, γιατί ο χρόνος μας είναι σύντομο. Ναι, για το πρώτο δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είμαι μηχανικός, δεν είμαι πολιτικός. Η απάντηση είναι πολιτική. Οπότε δεν επειδή είναι μπλέχτηκαν στη Μέξη φλωριστίες, ιστορίες και έχετε κάθε λόγο να απαντήσετε. Γιατί... Ναι, για το δεύτερο μπορώ να σας απαντήσω, που έχει να κάνει με την κάλυψη όχι της Ελλάδας και αν έχουμε πραγματικά ψηφιακό περιεχόμενο. Και τις παράλληλες πλατφόρμες που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται. Γιατί όλα αυτά στοιχίζουν χρήματα και τα χρήματα αυτά κάποιος τα πληρώνει. Ναι, θα μπορούσε να υπάρχει κεντρικά από το κράτος μία πρόβλεψη για να καλύπτονται όλες οι περιοχές. Δεν καλύπτονται δυστυχώς. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έχω ακούσει και από ό,τι γνωρίζω θα υπάρξει μία ανάπτυξη με νέους σταθμούς και νέους σταθμούς βάσης, δηλαδή για να υπάρχει κάλυψη σε όλη τη χώρα. Τώρα, νέες πλατφόρμες, αν υπάρχει αγορά θα προχωρήσουν, αν δεν υπάρχει αγορά δεν θα προχωρήσουν. Είναι θέμα οικονομικό. Νομίζω ότι το περιεχόμενο και πάλι θα κρίνει για το αν θα υπάρχουν συνδρομητές ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω με εσάς, κυρία Λαμπρινίδη. Από ό,τι ξέρω, στον Αντένα είσαστε πρωτοπόροι, χωρίς βέβαια να θέλω να δικήσω κάποιον άλλον, γιατί μπορεί να είναι και άλλοι στην ίδια κατηγορία, σε ό,τι αφορά τη διαδικτυακή τηλεόραση. Από αυτή την εμπειρία τόσων χρόνων, τι έχετε αποκομίσει, με τι βήματα προχωρεί αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει, είπαμε τώρα ότι το μέλλον πλέον είναι εκεί και δεν είναι στα επίγεια δίκτυα. Πολύ σύντομα θα ξεπεραστούν, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Εσείς πώς βλέπετε, ας πούμε, αυτό το πράγμα να προχωράει σταδιακά, ανεβαίνει με γοργούς ρυθμούς, πώς το βλέπετε? Καλησπέρα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πράγμα ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, δηλαδή από το 2008 περίπου, όπου ο Αντένα ξεκίνησε ουσιαστικά να στριμάρει το περιεχόμενο της τηλεόρασης σε μια άλλη πλατφόρμα. Πλέον σαφέστατα αυτό το πράγμα γίνεται από όλα τα κανάλια, αλλά έχουμε προχωρήσει και σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό ήταν το μεγάλο βήμα, κατά τη δική μου γνώμη και από τη δική μου εμπειρία, τουλάχιστον αυτό το πράγμα τρέχω εγώ. Αρχίσαμε όχι απλά να στριμάρουμε το περιεχόμενο που ήδη βλέπει κάποιος από ένα άλλο μέσο, την τηλεόραση. Αρχίσαμε να παράγουμε και περιεχόμενο original, αυτό που λέγαμε πριν, αυθεντικό περιεχόμενο, αυτό που έκανε και το Comedy Lab από πλευρά Κομμωδίας και είναι εδώ ο κύριος Πουφάντης. Αρχίσαμε να το κάνουμε αυτό πολυθεματικά και έχοντας ως γνώμονα μόνο τα νεανικά κοινά. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος πριν στη δεύτερη σειρά. Υπάρχει τηλεόραση. Υπάρχει αυτό το μέσο με όποια μορφή θα πάρει στον επόμενο μήνα, χρόνο, έτος. Κατά μία έννοια, τα νεανικά κοινά, και το βλέπουμε και από τις κυρίες Κούρτογλου τις παρουσιάσεις, δεν αρκούνται στο περιεχόμενο της τηλεόρασης. Αυτό είναι δηλαδή δεδομένο πλέον. Είτε τους στέει η πλατφόρμα, δηλαδή δεν μπορούν να κάθονται να συνδέονται με ένα συγκεκριμένο ραντεβού στη τηλεόραση του σπιτιού τους ή κάποιου άλλου χώρου, θέλουν την ελευθερία τους όποτε θέλουν να μπουν και να δουν ό,τι θέλουν. Είτε από πλευράς περιεχομένου. Τα ίδια πρόσωπα να κυκλώνονται ξανά και ξανά. Υπάρχει λοιπόν σαφέστατα ένα ερέθισμα έξω στην Ελλάδα πολύ έντονα, ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια. Παλαιότερα δεν ήταν τόσο έντονο. Ίσως λόγω περικοπών στις εκπομπές της τηλεόρασης, ίσως λόγω μείωσης των τηλεοπτικών σειρών σε σχέση με παλαιότερα που είχαμε Κωνσταντίνου και Ελένης και μετά και δεν συμμαζεύεται. Από την πολύ λοιπόν επανάληψη και έλλειψη πολλών καινούριων φορμάτ, προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας περιεχομένου original για ηλικίες 15, θα πάω κάτω από το 18, γιατί είναι από 15 μέχρι 25. Βάλτε και λίγο παρακάτω. Βάλτε και λίγο παρακάτω. Ναι. Ξέρετε τι, επειδή μιλάμε και για προκλήσεις, το κρατάω, προσπαθώ να το πάω κοντά στο 18 για να μιλήσουμε λίγο και για την αγοραστική δύναμη μετά. Γιατί αυτό το πράγμα κάπως πρέπει να επιβιώσει και εκείνη η δυσκολία. Δηλαδή, εμείς, πλησιάζουμε ανθρώπους που υπάρχουν ήδη στο YouTube και οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ μεγάλα νούμερα και δεν τους έχει ανακαλύψει για κάποιο λόγο ακόμα με τηλεόραση. Πλησιάζουμε ανθρώπους που τους έχει ανακαλύψει το Comedy Lab βλέποντας πάρα πολύ κόσμο που κάνει κωμωδία. Ανακαλύπτουμε καινούργια πρόσωπα που κάνουν κάτι άλλο. Παράδειγμα, γράφανε σε κάποια online blogs και τώρα τους δίνουμε βήμα για να το κάνουν αυτό το πράγμα vlogging, δηλαδή video vlogging. Κάνουμε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις και εκεί νομίζω ότι είναι η δυσκολία. Και από εκεί εξαρτάται και πόσο γρήγορα θα γίνει η μετάβαση. Γιατί η μετάβαση δεν έχει γίνει ακόμα. Γίνεται μια επένδυση από πλευράς του Μήλου Αντένα τουλάχιστον και άλλων καναλιών τώρα τελευταία. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση. Γιατί πρέπει πρώτα λίγο να κλειδώσει το επιχειρηματικό μοντέλο. Υπάρχουν δηλαδή δυσκολίες να πιστεί η αγορά στο ότι πρέπει να επενδύσει και κάπου αλλού. Δεν είναι μόνο η AGB και αυτά τα νούμερα. Υπάρχει και Google που σου δίνει και πιο συγκεκριμένα στοιχεία πλέον. Υπάρχει μια νέα μορφή διαφήμισης που δεν είναι απλά το
το banner και το pre-roll βιντεάκι πριν από κάθε εκπομπή ή το trailer που βλέπουμε στην τηλεόραση, μπορείς πλέον, δηλαδή είναι τεράστιες δυνατότητες. Μπορείς να φτιάξεις μια εκπομπή από το μηδέν πάνω στις αξίες του πελάτη. Να έρθει ο πελάτης να σου δώσει ένα brief, οποιοδήποτε πελάτη, οποιοδήποτε μεγάλο brand, αναψυκτικό, προφυλακτικά, τσάντες σχολικές, γιατί μιλάω για νεανικά brands, και να κάτσει μια ομάδα δημιουργική, γιατί περί δημιουργικότητας μιλάμε πλέον στην εποχή μας, να φτιάξει μια εκπομπή από το μηδέν, χωρίς ξύλινη γλώσσα και συνεχή επανάληψη τοποθέτηση του προϊόντος. Αυτό είναι το σαμπουάν. Τι ωραία, έχει προβιταμίνη Β5, μυρίζει τέλεια. Μπορεί να φτιάξει ένα δημιουργικό κόνσεπτ το μηδέν που να απευθύνεται στα νεανικά κοινά και να είναι και ενδιαφέρον να το βλέπει κάποιος. Επομένως, για να συνοψίσω, γιατί έχω τραβήξει όλη αυτή τη κουβέντα, σίγουρα προχωράμε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, ειδικά από πλευράς περιεχομένου, ξεκινώντας από την κωμωδία, την άφιλτρη στο διαδίκτυο. Πλέον έχουμε πολυθεματικά κανάλια. Το Netflix έχει 5 κατηγορίες. Έχει και σειρές, έχει και εκπομπές. Τώρα θα έχει και game show. Έχει πολλά πράγματα. Πράγματα που ψάχνεις στην τηλεόραση θα βρίσκεις στο ίντερνετ με άλλο format, πολύ πιο σύντομο και πιο γρήγορο μοντάζ και πιο νεανικές φάτσες. Αλλά υπάρχουν δυσκολίες και τα βήματα προχωράνε πιο αργά, ίσως από ό,τι θα περιμέναμε, στο κομμάτι το διαφημιστικό και το επενδυτικό. Ας το αφήσω και όποιος άλλος μετά μπορεί να ρωτήσει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Θα έρθω να έρθω στον κύριο Σιμόπουλο. Κύριε Σιμόπουλε, σε εσάς είναι τα δύσκολα. Πρώτον, γιατί έχετε λίγο χρόνο να απαντήσετε. Και το δεύτερον, είσαστε ο μοναδικός εκπρόσωπος περιφερειακών σταθμών, που γενικώς, από ό,τι βλέπω, σας έχουν γραμμένους, δεν ασχολείται κανείς μαζί σας. Απ' την άλλη μεριά, όμως, με τις νέες τεχνολογίες, εσείς μπορείτε να παίξετε σημαντικό ρόλο. Εφόσον βέβαια έχετε περιεχόμενο, γιατί από ό,τι είδατε όλη η συζήτηση έγινε για το περιεχόμενο, από μικρό κανάλι περιφερειακό μπορεί να γίνεται μεγάλο κανάλι, εφόσον έχετε περιεχόμενο. Θα ήθελα τις απόψεις σας. Είμαστε το Star Κεντρικής Ελλάδας. Είμαστε περιφερειακή τηλεόραση και είμαστε ενημερωτική τηλεόραση. Εδώ είναι το κλειδί. Για μας content is the key, όχι the king, είναι το κλειδί. Το κλειδί με το οποίο ανοίγουμε όλες τις πόρτες και προσπαθούμε να βρούμε αυτούς που θέλουν να το δουν το περιεχόμενο. Για το λόγο αυτό έχουμε μπει στις νέες τεχνολογίες και εκτός από την επίγεια εκπομπή μας, αρχικά σε επίσημη συνεργασία ως official partners με την Daily Motion Greece βγάλαμε live το πρόγραμμά μας, αλλά και on demand όλες τις εσωτερικές μας παραγωγές από το 2012. Στη συνέχεια πιστεύω ότι το περιεχόμενό μας ήταν αυτό που, για το οποίο μας επέλεξε ο TTV να αναμεταδίδει από τα πρώτα κανάλια της περιφέρειας, το Star Κεντρικής Ελλάδας, το Credit TV και η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης μπήκαν στην πλατφόρμα αυτή. Και στη συνέχεια, με αφορμή το 16ο συνέδριο της Infocom, που τότε ήταν Content is the King ο τίτλος του, η Samsung επέλεξε το περιεχόμενό μας και δημιούργησε μια δική μας εφαρμογή στη Smart TV, από όπου μπορεί να δει κανείς και ζωντανά το πρόγραμμά μας και πάρει on demand όλες τις εσωτερικές μας παραγωγές και όλα τα ρεπορτάζ που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν στη Smart TV της Samsung. Παράλληλα, η Daily Motion με δική της εφαρμογή μας αναμεταδίδει σε πάνω από 400-500 devices. Το πρόγραμμά μας λοιπόν φτάνει σε οποιονδήποτε θέλει να το δει. Ποιος θέλει να δει το πρόγραμμά μας και γιατί είναι διαφορετικό. Είμαστε ενημερωτική τηλεόραση και τα θέματα μας αφορούν τη στερεά Ελλάδα. Οι απανταχού στερεολογαδίτες λοιπόν, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, έχουν αυτόν τον τρόπο να παρακολουθήσουν το κανάλι του τόπου τους για να μαθαίνουν τι γίνεται. Για να δουν τους δικούς τους ανθρώπους, να δουν τι άφησαν πίσω και αν πιθανόν θέλουν να ξαναγυρίσουν. Παράλληλα, οι υπόλοιπες παραγωγές που δεν έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα μπορεί να έχουν ενδιαφέρον και για όλο το κοινό όλης της Ελλάδας, αν είναι ποιοτικές. Αν αφορούν την τέχνη και τον πολιτισμό, δεν έχει σύνορα. Η τέχνη και ο πολιτισμός, αν αφορούν τη λαογραφία ή τη ζωή του τόπου. Ο σταθμός μας έχει ένα καθαρό περιεχόμενο. Όλο το 24ωρο δεν υπάρχει τηλεπόληση, δεν υπάρχει τηλεαγορά, δεν υπάρχουν ροζ και τέτοια διάφορα. Είναι ενημέρωση και ποιοτικές παραγωγές που αφορούν κυρίως τον τόπο μας. Με ελάχιστο ξένο περιεχόμενο, μια ταινία την ημέρα, μια κινηματογραφική ταινία την ημέρα και ορισμένα ντοκιμαντέρ και παιδικό πρόγραμμα. Τώρα, παράλληλα, χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια για occasional use τους δορυφόρους και τον Eutelsat και τον Elasat. Και τώρα με όλα αυτά που έγιναν με την αδειοδότηση, περίμενα να χτυπήσει το τηλέφωνο μου και να μου πει κάποιος δορυφόρος, εμείς θα σας μεταδώσουμε, αν δεν σας δώσουν άδεια οι κυβερνήσεις. Μέχρι τώρα είμαστε τα αποπέδια. Ακούγονται το νούμερο 4 για τα εθνικά, τώρα 7-8, δεν ακούμε τίποτα για την περιφέρεια. Είναι το μετά.
το τι θα γίνει. Δεν υπολογίζει κανείς τι υπάρχει για να γίνει κάτι μετά. Σε καμία πίτα δεν συμπεριλαμβάνεται η περιφερειακή τηλεόραση. Τα 200 εκατομμύρια μοιράστηκαν σε 4 κανάλια επί 50, άρα δεν περισσεύει ούτε ευρώ για την περιφέρεια. Στο φάσμα, πού είμαστε εμείς, αφού χωράνε μόνο 4, ή τώρα μπορεί να χωράνε και 8, ή μπορεί να χωράνε και 16, σε οποιαδήποτε μορφή, είτε από τη high definition. Και μάλιστα και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας τώρα, που καταθέτει, αναφέρει για ένα μετοχικό κεφάλαιο που πρέπει να έχουν τα περιφερειακά κανάλια 3 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός τόπου και χρόνου. Και ένα εγγύηση, βάλτε και αυτό. Εγγύηση, ναι. Εκτός τόπου και χρόνου. Και αυτοί που διοικούν και αυτοί που θέλουν να διοικήσουν αυτή τη στιγμή, παρότι τους έχουμε ενημερώσει όλους. Αρκεί μια απλή καταγραφή στην περιφέρεια για να δει κανείς πού κυμαίνεται η οικονομική ζωή των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών. Για μένα αυτό το ζήτημα, δεν θα το πω πρόβλημα, είναι πάρα πολύ απλό να δυθεί από μια κυβέρνηση που το θέλει να το δει. Αν θέλει, μπορεί και για τα εθνικά και για τα περιφερειακά. Κανόνες συγκεκριμένοι, ποιότητας, ποσότητας, λειτουργίας και ένα τίμημα ανάλογο αυτών που μπορεί να καταστήσει την τηλεόραση βιώσιμη και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Διότι εμείς, εκτός από το περιεχόμενο, το περιεχόμενο μόνο του δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχεις και τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να φροντίσουν αυτό το περιεχόμενο να έχει, να διατηρεί τις διαχρονικές αξίες που είπαμε πριν, να έχει την ποιότητά του, να έχει κοινωνικές προεκτάσεις και βέβαια να είναι αντικειμενικό ως προς την ενημέρωση. Το σύνολο όλων αυτών των αξιών κάνουν το κύρος, δημιουργούν το κύρος ενός καναλιού, το brand name, αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, και γι' αυτό πιθανώς αυτή τη στιγμή ακούτε Star Κεντρικής Ελλάδας και ξέρετε για ποιον πρόκειται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήσασταν και περιεκτικός και σύντομος και θα ήθελα τώρα, αν είχαμε χρόνο, σίγουρα η συζήτησή μας θα επεκτείνονταν πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς υπάρχει πολύ μεγάλο στρίμωγμα. Κύριε Οικονόμου, μετά από όλα αυτά που συζητήθηκαν σήμερα, μετά από όλα αυτά που ακούσατε σήμερα, για πέστε μας, εσείς τι καταλάβετε, κινείτε τίποτε, προχωρεί τίποτε, πώς είναι τα πράγματα? Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα σε όλους όσους βρίσκεστε εδώ. Και όπως είπαν και οι άνθρωποι που μίλησαν πριν από μένα και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα τεκτενόμενα στον χώρο της τηλεόρασης, τα brands παράγουν περιεχόμενο. Με ποιους κανόνες, με ποιον τρόπο, μέχρι πού φτάνουν τελικά. Πού φτάνει τελικά το περιεχόμενο των brands. Είδαμε ότι βλέπουμε, ας πούμε, τις διοργανώσεις που κάνει η Red Bull, οι οποίες μεταδίδονται τηλεοπτικά από, ζωντανά από ένα κανάλι, μαγνητοσκοπημένα δεύτερη μετάδοση λίγες μέρες μετά, live streaming στο web. Ποιοι είναι οι νέοι κανόνες σε αυτό το νέο πεδίο δημιουργίας οπτικοακουστικού περιεχομένου ακόμα και από τα brands? Και είναι δεδομένο λοιπόν ότι αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού, όχι μόνο στον τρόπο της μετάδοσης, αλλά και στη δημιουργία του περιεχομένου. Και αυτή η αλλαγή είναι πάρα πολύ δομική και σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται και από τις πλατφόρμες. Ξαφνικά, δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά το είδαμε σήμερα εδώ στην αίθουσα, ότι τα Comedy Labs μονοπόλησαν σε ένα βαθμό τη συζήτηση. Πώς, από πότε, γιατί? Τι αλλάζει? Είναι δεδομένο ότι αυτό συμβαίνει διότι αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού, αλλάζουν οι πλατφόρμες. Θα έλεγα ότι αν επιχειρούσαμε να αποτυπώσουμε την κατάσταση σήμερα στη χώρα, η ιστορία όλη με την αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών και η οικονομική κρίση λειτουργήσαν ως επιταχυντές στις εξελίξεις που αναμένονται. Δεν τις έχουμε δει ακόμα, έχουμε δει μάλλον την αρνητική τους διάσταση στο τι συμβαίνει στον χώρο της τηλεοπτικής ενημέρωσης και της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας, δεν έχουμε δει ακόμα τι άλλο μπορεί να δημιουργηθεί. Κινητήριοι άξονες θεωρώ ότι είναι οι καταναλωτικές συνήθειες του τηλεοπτικού κοινού που αλλάζουν και το αν θα βρεθούν τα οικονομικά μοντέλα. Το ρυθμιστικό πλαίσιο θα ακολουθήσει σε αυτό που θα δημιουργηθεί. Στην παρουσίαση του MacBook που έκανε η Apple πριν από λίγες μέρες, ο Tim Cook είπε ότι τα applications είναι το μέλλον της έξυπνης τηλεόρασης. Οι εφαρμογές είναι το μέλλον της έξυπνης τηλεόρασης και γι' αυτό στο καινούριο MacBook ποντάρουν πάρα πολύ στη συνεργασία, στη συνδεσιμότητα ανάμεσα σε αυτό στο λάπτοπ και την τηλεόραση γρήγορα και εύκολα, και νομίζω ότι είναι κλειδί
σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Ποιο είναι το κυρίαρχο μοντέλο, κατά την άποψή μου, ποιο είναι το mainstream, αυτό που είναι το πιο ισχυρό μοντέλο κατανάλωσης, πέρα από τα όλα, πέρα από τα άλλα, όποια κριτήρια μπορεί κάποιος να το εξετάσει. Νομίζω ότι είναι το σε περιβάλλον σαλονιού, στο σαλόνι μας, είναι η πιο απολαυστική θέαση, τηλεθέαση. Μετά από 2-3 μέρες το πολύ, από την πρώτη προβολή της καλύτερης ιστορίας, ποια είναι η καλύτερη ιστορία? Δεν ξέρω ποιες ταινίες είναι αυτή τη στιγμή στο κινηματογράφο που όλοι θέλουν να δουν. Αυτή είναι η καλύτερη ιστορία. 2 ημέρες μετά από το άνοιγμα στο κινηματογράφο, στο σαλόνι μου, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Αυτό είναι το πιο ισχυρό μοντέλο. Το αν θα κυριαρχήσει ή όχι, το αν θα επεκταθεί, το αν θα γίνει αυτό που ρώτησε ο φίλος μας από τη δεύτερη σειρά πριν, γιατί όχι pay-per-view, σύντομα και φτηνά. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Και η απάντηση θα έλεγα ότι είναι μακροσκελής. Δώσε μου, πες το. Ο ανταγωνισμός δεν είναι τα κανάλια. Ο ανταγωνισμός δεν είναι το εξτρεπλέμβο. Ο ανταγωνισμός είναι το online file downloading. Θα με αφήσεις να ολοκληρώσω την άποψή μου, γιατί αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. 2 ημέρες έχεις μετά... ένα λεπτό ακόμα. Έχω ένα λεπτό. Είναι υπεραρκετό. Λοιπόν, 2 ημέρες μετά, το καλύτερο δυνατό περιεχόμενο βγήκε το House of Cards. Αμέσως, αν είναι δυνατόν. Το Netflix το έκανε. Γι' αυτό είχε μεγάλη επιτυχία. Γιατί έκανε το House of Cards. Όλα τα άλλα είναι συμπληρωματικά. Είχε την καλύτερη δυνατή ιστορία αυτό. Και του κόστηκε πάρα πολλά χρήματα. Πολύ περισσότερα δηλαδή από 1 εκατομμύριο. Αυτό συμβαίνει στο διαδίκτυο από όλα αυτά τα πειρατικά sites, τους ιστοτόπους που αρκετοί από εσάς, δεν ξέρω πώς το κάνετε, παρακολουθείτε web streaming, το καλύτερο δυνατό περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τάσο Οικονόμο. Θέλω να κλείσω, γιατί και ο χρόνος εδώ είναι αμήλικος. Εγώ σας τα είπα, όταν ανοίγουμε διάλογο, περνάει ο χρόνος. Ναι, ναι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Κανάτα, τον κύριο Λεκάκο, την κυρία Λαμπρινίδη, τον κύριο Σιμόπουλο, τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Γκόλτσιο και εκείνο σε μένα, φαντάζομαι. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω εσάς.